Καλημερούδια, καλημερούδια, καλημερούδια. Είναι ο Λίμπερο. 107,4. Είναι η αγαπημένη σας, η λατρεμένη σας, η μοναδική, η θεϊκή, η τρόικα. Θα πάμε μαζί, θα πορευτούμε μαζί μέχρι και τις 12 το επόμενο δύο ωράκι. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας είναι ο μηνυματικός. Το γνωρίζετε εδώ και πάρα long long time. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Παραγιώτης Παπαδόπουλος. Χρήστος Κιώσης. Παραγωγή και χοληψία. Σηκώνει και κάνει το σήμα της νίκης. Ναι, αυτό που έκανε ο... Χαιρετούμε και τον Κώστα από το Λονδίνο, ο οποίος επισκέφθηκε τον Τσατσαρό. Ήρθε και σε εμάς όμως, εντάξει, μας είπε ένα γεια, φεύγει τώρα. Καλά περνάς Κώστα. Με το φίλο του Μεξικάνου, έστι στο Λονδίνο. Ε? Και την Γαλλίδουλα, τη σύντροφο του Μεξικάνου. Εκεί το ματάκι του. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Χρήστος Κιώσης, Μάριος Ασλαμάς και Χρυσάδος Τσαλτίδης θα σας συντροφεύουν όσο καλύτερα μπορούν για το επόμενο δύο ωράκι. Κάλιστα θα μπορούσα να χαρακτηριστώ απαράδεκτος για κάτι που δεν έκανα την Πέμπτη, που ήμουν μόνος με εδώ πέρα στην εκπομπή. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Μαζί μας έχουμε τον Μαργαριτόπουλο. Έχετε μερούλες να τον ακούσετε από την Πέμπτη ουσιαστικά. Επειδή το αυτοκίνητο σας είναι πολύ δημοσίως ασφάλιστος Μαργαριτόπουλος, είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα σε ποιες, στις προσωπικές σας ανάγκες. Πληροφορίες, information που λένε στα αγγλικά. Μαργαριτόπουλος.com και νέο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-911-701. Ανέβασε, δεν πειράζει, είμαστε στον αέρα. Έχουμε τον Χόρχη από την Αγγλία εδώ πέρα. Ωραία, φίλε. Να ακουστεί. Ναι, μπρά, έλα, έλα. Έλα, παλιγύρι τίτλο. Έλα, παλιγύρι τίτλο. Βάλτε τον εδώ στο μικρόφωνο, Μάρι. Βάλτε στο μικρόφωνο, έλα. Βάλτε. Χόρχη, μίλα στον αέρα, είσαι. Γράφε τη ιστορία. Κάτσε εκεί, ρε, κάτσε εκεί. You are on radio now. Look, just speak all Greece, listen to you. Just speak, say something. Yeah, I see that I'm on radio now. The mic is yours. The airwaves is yours. Are yours. Say something. Okay, thank you very much. Χριστός Ανέστη, Χόρχε. Το τρελοκομείο δεν υπάρχει, ρε. Yeah, hello. Yeah, can you hear me now, Χόρχε? Look, you are live now. You all Greece listen. You all Greece listen. You say something. Yeah, I hear you now. All the Balkans. Hi Greece, hello. How are you? Όπω Eurovision το κάναμε. Χόρχε Κλέο, δεν υπάρχει αγόρι μου, είσαι τεράστιος. Φίλε, τι ωραίο τυπά. Τι ωραίο τυπά. Πάω κολλήγο. Βάλτε εδώ, θέλω να ακούσει αυτό. Βάλτε εδώ πέρα. Say it again, please. Say it. 100% Pauk supporter now. Δεν είπα. Κώστα, μεγάλη χαρά. Κώστα, πού μένεις εδώ, ρε. Νέος επιβάτης. Α, νέος επιβάτης, ναι. Συγγνώμη, λέει. Στον Μπακτσέ, δίπλα. Ωραία. Γεια σου, Κωστή. Κώστα, μεγάλη συγγένεια, φίλε. Μεγάλη χαρά. Είδες, τι ωραία. Μεγάλη χαρά. Δεν υπάρχει, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Χόρχε, τι ωραίο τυπά, ρε φίλε. Ναι. Τι ωραίο τυπά. Είδε θα πάω ξέκι τα Κολομβιανό, είπαμε. Μεξικό. Κολομβιανό, Μεξικάνο. Μεξικό, δεν είπε. Ναι. Έτσι είναι. Αχ και βαχ. Έλα, κάνε τα τιμή. Σήκωσε λίγο μουσικό. Όχι, α αποχωρηθούμε. Θα τελειώνουμε εδώ πέρα. Injection service. Απόλλων 18. Κάτω τούμπα. Στον κήπο του καλού. Και στο internet στο injectionservice.gr. Με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των back. Άμεσου ψεκασμού, τσίφση και εκτυπωμένα πια τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Ευχαριστούμε την Injection Service που είναι μαζί μας την πρώτη ώρα της Τρόικας. Παιδιά, sorry, πριν πω ευχές και τέτοια, άργησα λίγο επειδή έχει πάρα πολύ κίνηση, έτσι, sorry, γι' αυτό άργησα. Όχι, να πω κάτι, για περίμενα πολύ λιγότερη. Έχει. Δεν κάνω πλάκα, την πλάκα τώρα. Σοβαρά, εγώ περίμενα τίποτα. Μεγάλο από το 2 το μεσημέρι ήταν ποντιλιασμένη τη μισή, γι' αυτό σου λέω μόνο. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω για σένα παντού ταξιτζίδε, ρε φίλε, δεν μα κυνηγάνε. Μα κυνηγάνε παντού, ρε φίλε. Για χαρά. Μαθαίνω που πηγαίνει από συναδέλφου. Και σε αγαπάνε κιόλα. Αδέρφια, χρόνια πολλά. Χριστό Ανέστη. Να είστε καλά, να είστε γεροί όλοι. Για του χριστιανορθόδοξου, για όλου του άλλου, να είστε απλά καλά. Να είμαστε όλοι καλά, έτσι. Χριστό Ανέστη, περιμένω τι ευχέ σα και το θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό το ότι έχουμε πασχαλινό ξεπαρθένισμα σημαντικό από την αγαπημένη την Βαλεντίνα. Το διαβάζει ο Παπαδόπουλας. Αγαπούλα μου, Χριστός Ανέστη, με υγεία και ευτυχία. Πολλά φιλιά. Ναι, είναι κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Πολλά φιλιά το είπα. Γιατί ευτυχία απευθύνεται είπα. Και στον Χριστό Κιώση που έχουμε σήμερα μαζί μας και είναι ντυμένος
Πάσχα, κανονικά, είναι το κόκκινο του αίματος, πανέμορφο πόλο, με μπλε πατηλέτα. Ποιος δεν το ξέρει αυτό ότι είναι πατηλέτα? Πώς το είπες, πατησερή? Πατηλέτα, μόνο εγώ το ξέρω εκείνο, ότι είναι πατηλέτα και το μπλε. Φτουφτού, φτουφτού, Χρήστο Μεγιάννη είναι καινούριο, πολύ ωραίο. Αγαπούλες μου, λέει η Βαλεντίνα, γιατί συμπεριλαμβάνει και εμένα και τον Χρήστο Κιώση, νομίζω. Και ένα κοκαλάκι φιλιού. Μήνυμα ζωής, μήνυμα φωτός, μήνυμα ελπίδας. Άφησε την εισαγωγή επίτηδες μόνο και μόνο για να μπεις εσύ. Γιατί θα, νομίζω θα. Για τον Τάκη τον Μόσχο. Με κάποιο τρόπο, ναι, θες να μπεις. Να δώσουμε απλά διαγωνισμό και παίρνουμε μετά και Μόσχο. Ναι. Γιατί έφυγε κομμάτι της ζωής μου, το εννοώ πραγματικά. Όπως και ένα δικό μου, μεγάλη αμέλεια για την Πέμπτη που έκανα μόλις με εκπομπή εδώ πέρα. Ναι. Θα τα πω μετά. Εντάξει, μου είπαν για πολλές αμέλειες σου. Λέει πάρα πολλές αμέλειες ο Παναγιώτης. Ναι. Γεμάτο αμέλεια. Δεν πειράζει. Λέει την ταινία μάλλον. Δεν υπάρχει. Αμελή. Λοιπόν, να πούμε τι δίνουμε. Καταρχάς, είναι ολοζώντανη τρόικα, έτσι. Είναι ολοζώντανη τρόικα. Σήμερα θέλουμε να τιμήσουμε κάποιους ήρωες. Γι' αυτό θα δώσουμε δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου σε έναν. Θα βγάλουμε έναν νικητή. Προσέξτε σήμερα. Συμμετέχουν μόνο οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, οι οποίοι σήμερα δουλεύουν. Oh. Δεν έχουμε ούτε quiz, τίποτα. Τι κάνεις? Πάρτε τηλέφωνο. Πληκτρολογείς FM. Ναι. Αφήνεις κενό. Γράφεις όνομα και επώνυμο. Ζήτα εφορία και ήρθε το μήνυμα. Δίπλα γράφεις που δουλεύεις τώρα, αυτή τη στιγμή, τώρα. Δεν θα το πούμε στον αέρα. Όχι. Δηλαδή, Χρήστος Κιώσης, παράδειγμα, ναι. ΔΕΗ. Δεν θέλω να μας πείτε ποια ΔΕΗ, που ναι. Διεύθυνση. Ναι. ΔΕΗ. Σε ποιο χώρο του δημοσίου. Θα κάνουμε την κλήρωση στο τέλος. Έτσι, μόνο εργαζόμενοι στο δημόσιο που δουλεύουν τώρα, αυτή τη στιγμή. Τώρα όμως, τώρα. Έτσι. Αποστολή στο 54526. Εμείς δεν θα βγάλουμε ένα νικητή. Παράδειγμα, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Ναι. Δεν θα πούμε που λέει, που δουλεύει, προς Θεού. Θα πάρουμε τηλέφωνο μετά. Έτσι. Για να τσεκάρουμε ότι όντως δουλεύει. Και όντως δουλεύει και όντως είναι εκεί, ρε φίλε. Αυτό. Ναι. Εντάξει. Ναι. Οπότε, FM κενό, όνομα επώνυμο, απλά γράφεις γυαλιά, αποστολή στο 54526. Θα βγάλουμε ένα νικητή ή μία νικήτρια, έτσι. Δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου ή Οράσιος. Δηλαδή, μπορεί να πάρει, παράδειγμα, αυτός και για τον πατέρα του. Mm. Και εγώ μία κυρία να βγάλουμε νικήτρια και να πάρει για τον σύζυγό της. Καβάντζα. Για τον κόμενό της. Εντάξει, για ένα συγγενικό, για ένα φιλικό της πρόσωπο. Ή να πάρει δύο ζευγάρια γυαλιά η ίδια. Ναι, το αλλάζει. Αυτή τα παίρνει. Τρίτη, αυτό με τετάρτη το άλλο. Ή Οράσιος. Μπορεί να πάρει κάποιος και ηλίου, ναι, και Οράσιος. Και στραβούλια. Ευχαριστούμε το Opticon Express. Ναι. Έχετε τις καλύτερες ευχές από το Opticon Express, τον Αντώνη Δεμάστρο Φόρας Δημητριάδης και το επιτελείο των καταστημάτων τεσσάρων στην πόλη και ένα στη Χαλκιδική, νομίζω ανοίγει σε λίγες μέρες. Μπράβο. Αυτό... Πήγα το γνώρισα. Πήγα να πάρω γυαλιά για τη μάνα μου. Με τη μαμά πήγες μαζί? Δεν μπορείς να την πάρω γιατί πρέπει να την κρατήσω. Κατάλαβες. Ναι, πήγες τη μαμά. Ναι. Ηλίου ή Οράσιος? Οράσιος. Οράσιος. Ναι. Σου μίλησε ωραία, σου φέρθηκε ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Εξαιρετικό. Πλήρωσες, πόσα πλήρωσες? Δεν σε ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Χρήστο, έκανε κούτρα. Όχι, ρε, πήρε... θα πληρώσω. Πρέπει να πήρε. Θα πληρώσω. Πρέπει να πάει η μάνα μου. Άσε, είναι ολόκληρη τέτοια. Δεν είναι. Και η κόρη του δουλεύει εκεί. Θες 30 ευρώ. Εξαιρετική. Να σου δώσω 30 ευρώ. Και το παλικάρι που δουλεύει εκεί πέρα. Θες 30 ευρώ, δεν κάνω. Όχι, δεν θέλω τίποτα. Πώς είναι. Εντάξει. Την αγάπη σου μόνο. Τι δευτεί, δύο του μηνός. Δύο του μηνός. Λοιπόν, οπότε απλό έτσι. FM κενό ονοματεπώνυμο. Γράφτε διπλά γυαλιά. Αποστολή στο 54526. Μόνο εργαζόμενοι στο δημόσιο. Εργαζόμενες στο δημόσιο που δουλεύουν τώρα, σήμερα. Θα τσεκάρουμε εμείς μετά. Και δεν θα πούμε στον αέρα προς Θεού. Δεν θα πούμε ποια υπηρεσία μας θέλετε. Ξέρω εγώ, ΤΕ, ο ΔΕΑΠ, ΤΕΙΑΙΠ, εφορία ας πούμε. Προς Θεού. Μόνο ονοματεπώνυμο θα διαβάσουμε. Αυτά. Χριστός Ανέστη, το φως της Αναστάσεως του Κυρίου να είναι με όλους σας. Μουαμεθανούς, Οθωμανούς, Βουδιστές, Ιησουίτες, Καθολικούς, Ορθοδόξους, με όλους. Λοιπόν, παπ, σκέψου το μυαλό σου κομμάτι για σήμερα. Δεν βάζουμε θέμα. Θα βάλω το Μόσχο, εντάξει, οκ. Okay. Χρήστο, κλείσω λίγα και αν θες το χαλί. Για μετά, ρε παιδί. Ωραία, εντάξει. Ούτε θέμα σήμερα τίποτα. Έχω δύο στο νου μου. Δεν βάζουμε ούτε την Πέμπτη θέματα. Δεν τα καίμε. Ροκανίζεις χρόνο. Σήμερα δεν συμφέρει, ειδικά σήμερα δεν συμφέρει τίποτα. Ούτε για την Πέμπτη. Για σφαγές, το τι έγινε, τι δεν έγινε. Δεν έγινε τίποτα. Το ξεφτυλισμό του Αστέρα Τρίπολης και τα λοιπά. Θα τα πούμε. Δεν είχα την τύχη. Γιατί πήγα όταν έφυγε, με διαφορά 2 λεπτών, δεν συνάντησα Γιώργο Παράσχο με τον Γιώργο τον Θανάση. Ασούμε. Που έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί εκεί στην Καστοριά. Μπράβο, φανταστικό. Μπράβο, μπράβο. Πήρες γούνα.
Κόλλο δεν βάζει μέσα. Όχι. Κάθε σου κού φεύγει. Όχι, όχι. Πάπα. Φεύγω αύριο για μια μέρα. Αλήθεια. Μια μέρα. Μπράβο. Πάω αυτήν και γυρίσω. Αλήθεια. Όχι, ρε. Τρελάθια όλο. Αλήθεια, θα φύγει αύριο. Όχι, ρε. Α. Όχι, μόνο ημέρα. Πώ ήθελε να πα κάπου. Μπορώ να πάω μπαξέτσι φλικ. Α, εντάξει. Α, αυτό είναι. Που είπα κότσο τώρα. Τέλειωσε. Δεν λέμε τίποτα γιατί θα καεί τζάμπα. Σήμερα δεν είναι πραγματικά τίποτα. Βασικά ούτε Πέμπτη ούτε Παρασκευή. Οπότε άστο. Δεν μα συμφέρει καθόλου. Αυτή τη βδομάδα θέματα με φοιτητέ να λείπουν, με σχολεία κλειστά. Με. Τέλο. Πάει αυτό. Λοιπόν. Τι κάθε να πω, Παναγιώτη, πριν το Μόσχο. Να πάω πρώτα λίγο το δικό μου αντίο. Το δικό σου, ναι, πάμε. Ναι, έκανα μεγάλο λάθο. Βασικά δεν το ήξερα, α πω την αλήθεια. Την δεν έκανε λάθο, Ναι, να σου πω κάτι. Μπορούσα να μπω στο ίντερνετ, φίλε. Είχε βγει η είδηση, ρε παιδί μου, και την Πέμπτη δεν έκανε ούτε μία αναφορά. Κατάλαβες. Την Πέμπτη εγώ το μάθα. Ναι, συγγνώμη. Ναι. Κατάλαβες. Είχε παθηθεί την Τετάρτη, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Ποιο παιδιά. Για τον Τζον Νιούμαν, ρε φίλε. Α, το. Περίμενε, ρε εσύ. Τι. Εγώ νομίζω το. Ναι. Πέμπτη πρωί το μάθα εγώ. Όχι. Ψέματα. Ψέματα. Τετάρτη μεσημέρι το μάθα εγώ. Α, Τετάρτη μεσημέρι. Απίστευτο. Είχε περάσει. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, λάθος δικό μου. Οκ. Να πω εναντίον στον Τζον Νιούμαν, να τον ακούσουμε μια φορά να μιλάει, πρώτη, η τελευταία σίγουρα να μιλάει, και νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά. Για ένα γλυκό απόγευμα του Νοέμβρη του 88, όταν το μισό παλέ ήταν στον αέρα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, ο Τζον Νιούμαν ήταν σε εκείνο τον Πάοκ, ρε φίλε. Ο Πάοκ ήταν πολύ ροκ ομάδα εκείνη τη χρονιά. Mm. Και το 88-89 με τον Τζον Νιούμαν. Δεν είναι τώρα ούτε στο ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλά, μην το χαλάσει αυτό το πράγμα. Ναι. Ήταν πάρα πολύ αγαπητό στον κόσμο και απλά. Πήρε ουσιαστικά την κάτω βόλτα, ρε φίλε, με την ιστορία που είχε γίνει στο Βελιγράδι με τον Γκρόσι, Ιταλός, ήταν εκείνος ο διαιτητής, τέλος πάντων. Δύο χρόνια αποκλεισμό κτλ. Να ακούσουμε λίγα δευτερόλεπτα τον Τζον Νιούμαν. Πριν το βάλει ο Παναγιώτης. Ναι. Ακούω την απώλειά του. Ένιωσα ότι έφυγε δικός μου τρυφερός άνθρωπος. Φίλε, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δικός μου τρυφερός άνθρωπος. Ναι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη γροθιά που είναι σύμβολο του ελληνισμού. Σύμβολο του ελληνισμού και του αμερικανισμού. Το εννοώ. Ποια γλωσσιά. Το χτύπημα. Α, στον διαιτητή λες. Στον διαιτητή. Α, ναι. Νομίζω, γιατί τον έχω μια φωτογραφία, φίλε. Φαίνεται το πέταλο πίσω, έτσι. Σηκωμένα τα χέρια του, έτσι. Ναι. Πρέπει να τη βρω αυτή τη φωτογραφία. Ναι. Να βγάλω μια φωτογραφία. Θεωρώ ότι έφυγε μπασκετικά δικός μου. Ναι. Μπασκετικά δικός μου. Δεν τα χτύπημα στον διαιτητή τον Ιταλό. Ιταλός, δεν ήταν. Ιταλός, ναι. Ιταλός. Γκρόσι, πώς κάπως ήθελε. Ήταν στο Ιουγκοσλάβικο μπάσκετ. Εννοείται, έτσι. Ότι ήρθα εγώ εδώ πέρα μέσα, δεν θα μου. Δεν με κάνετε πατσαβούρα. Εντάξει. Θεός χωρέστον. Καλοτάξιδος. Καλό ταξίδι θα πάει στα φωτογράφητα. Σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες. Σε ευχαριστούμε για τις ελαμνήσεις, τις γλυκές ελαμνήσεις. Τόσο τρυφερός, τόσο αγαπημένος. Τόσο αγαπημένος. Τόσο... Έχω τη φωνή του εδώ. Ναι, ναι, τώρα θα την ακούσεις. Ναι, πάμε. Πάμε. Θυμάμαι πώς φώναζε το Ραντ. Ντουλέινι. Delaney, go get him! Στην χρονιά δηλαδή, μπορεί να. Το 88 ας πούμε δεν ήμασταν και καλοί έτσι. Το 89 με Mike Jones, μαγικά απογεύματα. Είτε ξέρει του Πάοκ, ρε παιδί μου, κάτι νέα αρίστη, κάτι Παγκράτη, κάτι ό,τι να είναι, ας πούμε. Ναι. Είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Δηλαδή ήρθε και έδεσε. Και εκείνη τη χρονιά δεν την έβγαλε τελικά, την έβγαλε ουσιαστικά ο Κώστας Πολίτης. Θεός χωρίς και αυτόν. Ναι. Τι ηλικία ο Νιούμαν. 62. 62. Δεν ήταν πολύ μεγάλο. Τι πολύ μεγάλο. Νεότατο. Ναι, αυτό λέω. Νεότατο. Τι πολύ μεγάλο. Δεν ήταν πολύ μεγάλο. Γιατί μεγάλο ήταν ο άνθρωπο. Και έχει πάει στον Παγκράτη. Στον Παγκράτη το έχω ξεχάσει το είχε πάει. Ναι. Ναι. Μετά πήγε στον Παγκράτη. Βάλε. Ναι. Το ένα το έχουμε αναφέρει εδώ πέρα πρόσφατα. Για κάποιο λόγο. Λοιπόν, Χρήστο, κλείστο λίγο. Κλείστο λίγο. Γιατί ήδη δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, ρε φίλε. Δεν υπάρχουν θεσμότητες. Σου λέω, δάγκωσα τα χείλη μου. Την Πέμπτη δεν έκανε ούτε μια αναφορά. Δεν έκανε ούτε μια αναφορά. Λάθος. Ενώ το έχει το ρημάδι. Το ρημάδι. Εγώ δεν πήγε το μυαλό μου και την Τετάρτη ήμουν άσχημα λίγο. Το έμαθα Τετάρτη μεσημέρι. Ναι. Αλλά είχα το μυαλό μου αλλού ήταν. Πάνω για εκεί και τελικά δεν έγινε και ήμουν λίγο. Εντάξει, γι' αυτό. Δεν πήγε το μυαλό μου. Λέω, το έχει μάθει τώρα ο Παναγιώτη. Δεν τίθε θέμα, το ξέρει. Λοιπόν, έχουμε τι δύο πρώτε συμμετοχέ από τον 266. Πολύ ωραίος, επώνυμο, όνομα, γυαλιά, μας λέει που δουλεύει, μπράβο ρε παλίκαρε, μπράβο. Ακολουθεί ο 169, Χριστός Ανέστη, αντευχόμαστε, αληθώς ο Κύριος. Σωστός, λέει, ο Φαντομάς δεν βάζει ονοματεπώνυμο. Όχι ρε φίλε. Μπορεί να τον λέει Φαντομά. Όχι, δεν είναι, δεν είναι έτσι. Γιατί τότε βγαίνει βλάκας ο άλλος. Θα βγει ο Μασίλη, θα βγεις βλάκας εσύ. Είπες το μέρος, είπες το μέρος. Το μέρο, όχι. Λέει, εργάζομαι ως βοηθός φαροφύλακα στη Δράμα. Ναι, βάλε ονοματεπώνυμο. Δεύτερος δραμηνός που στέλνει. Ναι. Δεν είναι θέμα το που είναι.
Τώρα μπορεί να είναι σκοπιανό. Δεν ξέρω. Εντάξει, άλλο είναι το που εργάζεται. Εντάξει, ναι. Τι σε μπορεί να εργάζεσαι εσύ, ρε φίλε, να σε στείλουν αύριο. Εντάξει, μόνο. Δημόσιο. Απλά μου κάνει τίποτα. Απλά φαντομά, ονοματεπώνυμο. Άντε, στείλω ονοματεπώνυμο. Δεν μπορεί να μπει έτσι. Δηλαδή, τι να πάρω να πω στον. Να πάρω μετά στον Δημητριάδη να πούμε τι. Έστειλε ο 169. Ο φαντομά. Φαροφύλακα στη Δράμα, φαντομά. Ναι. Δηλαδή, θα το δεχτεί βέβαια αυτό, αλλά. Anyway. Λοιπόν. Χρήστο, τώρα πάμε. Υπάρχουν κάποια στοιχεία και τώρα που είμαι πάνω στην Καστοριά αυτές τις μέρες πρέπει να με φωνάξουν καμιά τριανταριά άτομα, ας πούμε, αν ειλικρινά τις φωτογραφίες που βγήκα, αν ζητούσα 5 ευρώ θα είμαι ένα τζάμπα. Και μου λέγανε όλοι, βασικά χάρηκα πολύ τους παοξίδες. Μου λέει, σ' αγαπάμε για αυτά που λες, για τον τρόπο που τα λες. Γιατί είναι ο τρόπος. Ξέρουμε ότι δεν έχει τόσο πρόβλημα με εμάς κτλ. Ναι, τι που κάνει, δεν έχω πρόβλημα, ρε παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι διαμορφώνουν το χαρακτήρα κάθε ανθρώπου. Κάποιοι άλλοι. Παίρνει τη φλόγα. Στη ζωή μου, τη δικιά μου, το έχω πει στον Παναγιώτη, άπρεσε φορά το χέρι ο Παναγιώτης, σε όλα έχει σημασία ο τρόπος. Το στυλ. Τα ίδια πράγματα λέμε όλοι. Τα ίδια πράγματα λέμε όλοι. Το βράδυ θα πούμε έχει παίζει Tottenham, Άγιαξ. Απλά μπορεί κάποιος να το πει η Tottenham Hotspur του Βόρειου Λονδίνου με τον Adam Στελόδαμου. Να το πω εγώ έτσι. Και σε κάποιους αυτό αρέσει. Και έχει διαφορά το να πεις Tottenham Άγιαξ. Ένας από τους ανθρώπους που με σημάδεψαν όλα αυτά τα χρόνια ήταν ο Νίκος Νικολαίδης. Για μένα πιο Αμερικανός Ευρωπαίος σκηνοθέτης. Όμως με μία του ταινία μου άλλαξε όλη τη ζωή και την οπτική στα πράγματα. Με έκανε όλο αυτό το πολυσύνθετο που θέλω να πιστεύω ότι είμαι σήμερα. Ήταν μια γλυκιά συμμορία πραγματικά, ήταν αυτή η αντίφαση. Γλυκιά και συμμορία, πώς γίνεται, ρε φίλε. Όταν ακούω συμμορία, το μυαλό σου πάει στο κακό. Αυτά μια συμμορία που η γενιά μου την αγκάλιασε, γιατί πολύ απλά αυτή η συμμορία, μέσα από το μεγάλο πανί, αγκάλιασε τη γενιά μου. Και νομίζω ότι εκεί τελειώνει το παραμύθι. Αλλά από ό,τι λένε τα ίδια τα παιδιά. Και με που έχω μιλήσει μαζί τους, και ο Νίκος ο Νικολαίδης, αγκάλιασε και όλες τις επόμενες γενιές. Και είναι απίστευτο το ότι και σήμερα με έχουν ερωτήσει 18χρονοι για τη γλυκιά συμμορία. Χθες έφυγε ένα μέλος της γλυκιάς συμμορίας, ο Τάκης ο Μόσχος. Το στυλ, τα πάντα και ό,τι πιο επικίνδυνο, ό,τι φοβάται η εξουσία. Το στυλ με το μυαλό. Δεν έχω λόγια, θα μπορούσα να μιλάω για τον Τάκη τον Μόσχο 5 μήνες κάθε μέρα εκπομπή. Θυμάμαι την πρώτη φορά που τον είδα να περπατάει. Και είπα, θέλω να περπατάω έτσι. Θέλω να ντύνομαι έτσι. Θέλω να μιλάω έτσι. Θέλω να ακούω ό,τι ακούει αυτός. Δεν ξέρω μόνο αν θέλω να πεθάνω όπως αυτός. Δεν θέλω να πω τελευταίες στιγμές διάφορα που έμαθα, γιατί τα ξέρουμε εδώ και 2-3 μήνες. Και το ότι σχεδόν κάθε μέρα ήταν μια φιάλη, αίμα κτλ. Είναι πεζάτορα αυτά τελείως. Αντίο στον Τάκη Μόσχο, η γλυκιά συμμορία θα ζει για πάντα, θα υπάρχει για πάντα. Η κορυφαία ελληνική ταινία όλων των εποχών και στις 3, 4, 5 κορυφαίες ταινίες στον κόσμο όλων των εποχών. Τώρα θα είναι κλισέ και στερεότυπο, έτσι. Ότι ο Τάκης Μόσχος πάει να βρει τον μπαμπά του. Τον Νίκο τον Νικολαίδη, πέρα από τον δικό του πατέρα, που δεν ξέρω μπορεί και να ζει ο άνθρωπος. Ενώ τον Νίκο τον Νικολαίδη, γιατί ο Τάκης Μόσχος είναι παιδί του Νίκου τον Νικολαίδη. Όπως είναι και η Δώρα Μασκλαβάνου, όπως είναι η Δέσποινα του Μασάτου, όπως είναι ο Τάκης Σπυριδάκης, που προς Θεού δεν είναι αυτές τις διαφημίσεις που κάνει, τις κάνει για να βγάλει λεφτά, για να κάνει το θέατρο που κάνει ο άνθρωπος και όλα αυτά. Αντίο στο Τάκη Μόσχο, με τι άλλο, με την υπέροχη μελωδία του Γιώργου Χατζινάσιου. Η μουσική δεν υπάρχει της ταινίας, η αφίσα δεν υπάρχει, το σενάριο δεν υπάρχει, η φωτογραφία δεν υπάρχει, η σκηνογραφία δεν υπάρχει. Το σπίτι για μένα εκείνο στην Κηφισιά που γυρίστηκε πρέπει να γίνει επισκέψιμο μουσείο με 100 ευρώ το άτομο, το λιγότερο, κάποια στιγμή. Αντίο στο Τάκη Μόσχο, αυτό, αντίο στο Τάκη Μόσχο. Θα είναι πάντα δίπλα μας, θα είναι πάντα μαζί μας. Για να μας φωτίζει με το φως της στυλάτης αλητείας. Τόσο απλά. Γιατί είναι άλλη αλητεία η μία, άλλη αλητεία η άλλη, άλλη παράλληλη. Ο Τάκης Μόσχος μας έδειξε
την στιλάτη αλητεία, όχι μόνο από τις ταινίες και τη τελευταία συμμορία, αλλά και με όλη την πορεία του στη ζωή. Τη στιλάτη αλητεία. Όλο και πιο βλάχος αισθάνομαι, ξέρεις, χάνομαι στα φανάρια, στις κινήσεις, στις ταχύτητες. Καθώς μεγαλώνει κανείς, αμβλύνονται τα διάφορα, ξέρεις, τα αγκάθια, οι γωνίες. Αλλάζουμε. Δεν ξέρω, ούτε καν μπορώ να θυμηθώ καλά-καλά πώς θα... Τι εμφάνιση είχα το 85, ας πούμε, και πώς ήμουνα το 85. Εξακολουθεί και σε έχει ο κόσμος στο μυαλό του ως τον ήρωα της γλυκιάς συμμορίας. Ακόμη και πόσα χρόνια έχουν περάσει. Αυτή μου δίνει ψωμί τόσα χρόνια και τρώω. Αυτό, ναι. Η συμμορία. Σε προβληματίζει. Άντε για κάποιους πιο λατέν τύπους, πιο intellectuals, πιο έτσι, το μετέωρο και σκιά, ξέρω εγώ, που έκανα και τον ποιητή, τον Λαβαθιώτη. Αλλά κυρίως είναι η συμμορία. Το σκέφτεσαι αυτό καθόλου, ας πούμε, ως... Το σκέφτομαι και με θλίβει λίγο. Λέω, ρε, πούστη, έκανες μια ταινία τότε, από τότε, δηλαδή, ποτέ, τίποτα, κάτι έτσι, ανάλογο, τέλος πάντων. Όχι, δεν έτυχε τίποτα ανάλογο. Δεν τα έζησα αυτά. Άντε, πάμε σε break. Απλά είσαι υπέροχος, να ξέρεις. Ναι. Ο Τάξης ο Μόσχος με κάνει ποτέ. Είναι τι θα πάρεις από τον Άδωρο Παναγιώτη. Τι θα πάρεις από τον καθένα Παναγιώτη. Τι θα πάρεις, τι θα λάβεις. Αυτά δεν υπάρχει. Άντε, μετά θα γυρίσουμε και φάτα. Ετοίμασε Παναγιώτη κομμάτι. Ωραία, ναι. Να βάζουμε ένα κομμάτι, ένα κομμάτι, ένα. Ο Χρήστος, ένα. Ωραία. Θέλει και. Ο Τάξης ο Μόσχος δεν θέλει τέτοια. Δεν θα θέλει θλίψη, ας πούμε. Εντάξει. Για το κομμάτι έχω να πω κάτι. Ο Νίκος ο Νικολαίδης το γράφει στην υποσημείωση πίσω στο άλμπουμ, στο βινίλιο. Ήμασταν μια παρέα, λέει, το τέλη του 80 στην Πάρο, πάνω από ένα χωριό, κοντά στις Λεύκες, κάτι τέτοιο. Και κάποια στιγμή βλέπουμε το ηλιοβασίλεμα. Μάλλον ήταν η σύντροφός του, δεν ξέρω, καμία γκόμερα, δεν ξέρω τι, ο Νίκος Νικολαίδης. Και ακούμε από κάπου να έρχονται οι νότες από το κομμάτι αυτό, από τη γλυκιά συμμορία. Και μας λέει ένας ντόπιος, παιδιά, λέει, το κομμάτι αυτό, κάθε μέρα τέτοια ώρα, το παίζει ένας τύπος που μένει εδώ πέρα πιο κάτω. Ναι, όπου. Κάθε μέρα. Όποτε έρχομαι, τέτοια ώρα, ακούγεται το κομμάτι αυτό. Ο, το παίζει ένας τύπος. Ναι. Τώρα Παριανός, Αθηναίος, Καλαματιανός, δεν ξέρω τι. Ό,τι είναι. Αυτά. Λοιπόν, άντε, πάμε στο πρώτο break. Φαντομά δεν παίζεσαι, το καταλάβαμε, ρε. Δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις. Αποτυχημένη χιουμοριστική προσπάθεια. Μια χαρά είναι. Βοηθός φαροφύλακα στη Δράμα, ρε φίλε. Στην αρχή το είδα και πήγα, λέω, ξέρεις, να πάω αύριο, πάω στη Δράμα να δω που είναι ο φάρος. Έτοιμος ήμουν, λοιπόν. Και τι κάνει ο βοηθός. Και τι... Το κυριότερο, δηλαδή, όντως να υπάρχει τέτοια θέση, φίλε, πρέπει νομίζω, να είναι εξαιρετική. Ναι, έχουν μείνει στην πατρίδα μας καμιά 5-6 φαροφύλακες. Νομίζω. Έναν τον γνώρισα πρόπερση. Κάτω στο ακροτήριο Τέναρων του πολεμικού ναυτικού. Ναι. Άντε, πάμε break. Κλείσε, Κώστα, κλείσε, παλικάρι μου. Κλείσε. Κλείσε. Θα μας πει τώρα σε λίγο και τι σπουδάζεις ακριβώς, Κώστα. Θα μου πεις τι σπουδάζεις. Για να ξέρουμε, ας έχουμε λίγο. Φίλε, όλα καλά πάνω σου. Τι. Θυμίζεις λίγο Παντελή Καπετάνο, ρε φίλε. Αυτό είναι κακό. Πάρε το μικρόφωνο πιο γελίο. Βρίσκει κουσούρια. Βρίσκει κουσούρια τώρα, κατάλαβες. Όσο περισσότερο κάνεις και όσο περισσότερα πράγματα φέρνεις, τόσο χειρότερο για σένα, να ξέρεις, κότσο. Συγγνώμη, τι δώρο δίνουμε. Τι άκουσες, πώς το δίνουμε το δώρο σήμερα. Άκου. Ρε, θα το δώσουμε μια γυαλιά κούτρα να πάει. Τώρα θα πας, θα πας. Φέρε και τρεις πάστες και θα πας για γυαλιά. Τα κλείνει κιόλα, τα κλείνει. Μην πάρει αυτό που έφερε. Μιλάμε να πνέουμε σάλια, εντάξει. Λοιπόν, θα δείτε τώρα, ακούστε τι δώρο δώσαμε. Και θα πείσαμε είναι καλή ιδέα ή όχι. Λοιπόν, εδώ είμαστε τρόικα. Ο Κώστας, το παλικάρι μας ακούει με το Χόρχε από το Λονδίνο, επέστρεψε για ποιο λόγο. Μας έφερε μία κούτα, ήρθα, λέει, με άδεια χέρια, ρε παιδιά. Λέω, είναι δυνατόν. Πτυφούρ. Και μας έφερε μία απίστευτη ποικιλία από Πτυφούρ. Απίστευτη ποικιλία. Να είναι καλό το παλικάρι. Και τον ρώτησα, λέω, τίποτα λιγμένα, τα πήρε και από το χωριό, τα έχει μαμά σου ξεχασμένα, τίποτα. Φίλε, έχω πάρει το ρίσκο και πήρα κερασματάκι από γιαγιά. 89 ετών. Αυτά τα λάθη. Σε ένα χωριό. Καραμελίτσι μου δίνει πολλές φορές στο ταξί. Όπως παίρνω, φίλε. Άσε, λέω τώρα παππούς, δεν ξέρεις πότε. Τι μου, την έφαγα, πολύ ωραία. Τι ξέρεις. Τι πεινάλα, τι πράγμα είσαι εσύ, ρε. Η Ιον, οι καραμελοσοκολατένιες, οι λίγο ελαστικές. Ωραία, αναγούλα. Ναι. Λέω γιαγιά, οδοντίατα το χωριό έχει. Λέει ότι κοροϊδεύει. Λέω δεν κοροϊδεύω. Παιδιά, εντάξει. Το χωριό πώς λεγότανε. Λέω ρε, εσύ η μοίρα μου το έχει. Πώς λεγόταν το χωριό αυτό. Με πήγε εκεί, με πήγε κάποιος, εντάξει. Αγγί ακουμπάει σε παρατσούκλι ποδοσφαιρικού συλλόγου στην Ελλάδα. Τουρκοχώρη.
Όχι. Αυτό το έλεγα εγώ, φίλε. Σιγά, ρε, ναι. Φίλε, τώρα. Σιγά, βαζελιά. Δίπλα είσαι. Χειρότερα έχεις πει. Δίπλα είσαι. Δεσπηλιό. Δεσπηλιό δεν είναι. Δεν ακουμπάει τίποτα αυτό. Κόλισσος. Όχι. Αυτό ακουμπάει. Άντε, πες μας, άντε. Γαύρος. 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 Ναι. Αυτό που είναι. Είναι από το χωριό του Παύλου Μελά. Από τον Παύλο Μελά 7 χιλιόμετρα. Τι πήγες να κάνεις εκεί? Δεν μένει κανείς μόνος τσομπάνος. Ναι. Όλοι μένουν στο νέο οικισμό. Ναι. Εσύ τι πήγες, που ας πούμε λέγεται νέος οικισμός Γαύρος, πήγες. Αλλά Γαύρος με Β. Ναι. Γαύρος με Β. Για... Και άμα βρει κανείς πώς μπορεί να προέκυψε το όνομα, ναι. Εγώ θα του πάρω δώρο καινούρια μεγάλη smart τηλεόραση. Μήπως δεν μπορεί να πατήσει Γαύρος εκεί γι' αυτό? Όχι. Όχι. Το κανονικό, το ψάρι, ναι, αυτό λέω. Ναι, όχι, κατά, ναι. Όχι, είπανε, είναι με Β. Ναι. Όχι υψηλον, γάμα, αλφα, β. Γαύρο, εγώ με Β το γράφω. Το ψάρι. Ναι. Σήκω, φύγε, ρε φίλε. Γιατί? Φύγε, όπως, όπως το αυγό. Ναι. Το αυγό πώς το γράφεις? Με υψηλον. Με υψηλον. Και όποιο γράφει το αυγό με Β το, για μένα τρένο... και είναι άνω των 20 πρέπει, ναι, να συλλαμβάνεται. Το τρένο. Εννοείται με αλφα γιώτα. Έτσι, μπράβο. Ναι. Εννοείται. Τώρα τα βρήκαμε. Τρένο με έψιλον, νομίζω, απλά, νομίζω ότι δεν φύγει το τρένο. Πήγε εκεί σε εκείνο το χωριό με ένα βοσκό. Τι να κάνει, να βάλει τα αυτοκόλλητα πέφω 7 και τέτοια Θεσσαλονίκη. Όχι, ρε. Λαμψαλόνικα και τέτοια. Όχι, θα σου πω. Αλλά λέει το χωριό. Γαύρο, αν το πόλο και αυτό θα πούνε. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Λοιπόν, αδέρφια, ζωντανή είναι η εκπομπή. Ναι. Γιατί πάρα πολλοί ρωτάνε σήμερα στα ραδιόφωνα. Sorry, είστε ζωντανοί. Ζωντανή, ολοζώντανη τρόικα. Αύριο όμως τούφες. Με Κώστα, κολλητό του Χόρχε από το Λονδίνο. Ρε, εσύ τώρα, ο καημένος ο Κώστας πρέπει να αυτοπροσδιορίζεται ως ο κολλητός του Χόρχε από το Λονδίνο. Δηλαδή ο μάγκας γύρει το Χόρχε. Άμα θέλει να ξεκόψει από την παρέα, αλλά θα χάσει και τη Γαλλιδούλα. Κατάλαβες τώρα. Ενώ ο Χόρχε, αν βγει σε ραδιόφωνο στη... στο. Πού είναι, Κολομβία, Μεξικό. Μεξικό. Μεξικό, Κώστα. Κολομβία. Α, Κολομβία. Ρε, καλά θέλουμε Κολομβία εγώ. Καλά λάθος έκανα εγώ. Ναι. Και δεν έχει φάτσα Μεξικό αυτός ο άνθρωπος. Εσύ. Γιατί. Ναι. Εσύ αυτό σίγουρα δεν είναι τύπος σε καρτέλ. Η φάτσα τον είδα από όπου. Ναι. Ο Χόρχε, ναι, άμα πάει τώρα σε ραδιόφωνο και βγει, δεν λέει είμαι ο φίλος του Κώστα από την Ελλάδα. Ο Κώστας τώρα με λέει είμαι ο φίλος του Χόρχε που βγαίνει από το Λονδίνο. Δηλαδή μιλάμε για παρανοϊκά πράγματα. Εντάξει. Ο διαγωνισμός. Δίνουμε δύο, όχι ένα, δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου ή οράσεως ή ένα και ένα στον ίδιο ακροατή ή στην ίδια ακροάτρια, αν νικητής ή νικήτρια. Προσέξτε, θα στείλει ονοματεπώνυμο δίπλα σε ποια υπηρεσία δουλεύει στο δημόσιο. Δεν θα το πούμε στον αέρα, την υπηρεσία, να έστειλε 266, δεν το λέμε, έτσι. Σε ποια υπηρεσία δουλεύει, θα πάρουμε εμείς τηλέφωνο ότι όντως δουλεύει σήμερα και θα καβατζώσει το ζευγάρι γυαλιά ηλίου και οράσεως. Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο έναν, το Σάβα. Μας λέει που δουλεύει, δεν το λέμε στον αέρα όπως το υποσχεθήκαμε, έτσι. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, γράψε δίπλα τη λέξη γυαλιά οπωσδήποτε. Σε ποια υπηρεσία δουλεύεις, αποστολή στο 54-526. 54-526. Η Μαρλής είναι σήμερα Παναγιώτη? Δεν την είδα. Περίεργο. Ήμουν σίγουρος 164. Θα έρθει την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα έρθει, έτσι. Ωραία, ωραία. Θα ειδοποιηθείς. Την Πέμπτη. Γιατί εμείς τώρα δεν μπορούμε να δούμε το κινητό ολόκληρο. Αύριο δεν έχουμε εκπομπές. Βλέπουμε τα τέσσερα πρώτα, τα τρία τελευταία. Παναγιώτη, αύριο. Ναι. Αύριο δεν έχουμε εκπομπές. Εκπομπές. Οπότε την Πέμπτη. Έτσι. Αν κερδίσει, μπορεί να τη στείλει κάποιο και να μην είναι. Έτσι, μην έτσι, έτσι. Πολύ σωστά. Ναι. Λοιπόν, Κότσο. Πριν μπούμε με κομμάτι του που επέλεξε ο Παναγιώτης, ναι, και είναι κομματάρα. Κώστα, ό,τι θέλεις, ψυχούλα μου, ό,τι τραβάει η ψυχή σου, χαιρετισμούς, αυτά, ευχές και ό,τι άλλο θες να μας ρωτήσεις. Ό,τι... Περίμενε λίγο εσύ, ρε. Τι έτος είσαι δεύτερο εκεί? Εγώ έχω τελειώσει εδώ. Τελείωσε. Μηχανολόγος, μηχανικός στην Κοζάνη. Α, τελείωσε εδώ. Ναι, ναι. Στα ΤΕΗ Κοζάνης. Και, ναι, και δουλεύει. Δουλεύει, δουλεύει. Α, εσύ, αν δουλεύεις, δουλεύει, λέει, ναι. Το έχει πει, το έχει πει στον ναι, ρε. Εγώ σε κατάλαβα εσύ, ναι, ότι ψιλοδουλεύει κάπου και κάνει και βλέπει παραγωγική σχολή. Όχι. Σούρτα, παιδί. Τι πάει, χαιρετίσματα στο κορίτσι, ακούει τώρα live από Κατερίνη. Μαζί ήρθαμε, όχι, μένουμε μαζί πάνω. Μένετε μαζί πάνω. Ναι. Κατερινιώτησα που μένει Λονδίνο. Κάπως έτσι. Της λείπει η Κατερίνη. Τι σου λέει, πιο όμορφη είναι και το Λονδίνο ή η Κατερίνη? Η Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, ναι. Φίλε, από το Λονδίνο, από την Κατερίνη Λονδίνο, πιστεύω κοπέλα είναι σε... Πώς λένε, πες το όνομα. Ήρα, Ήρα. Ήρα! 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 Άντε, πες τώρα, δεν έχεις επίτηδες, έκανες όλο αυτό το πρόγραμμα με γάβρο, Μάρη, και φόραξε τον Κώστα εδώ πέρα, πει ότι η κόπελα του τη λένε Ήρα. Γάβρος και Ήρα, ξέρεις. Έχει δέσει. Μπράβο, ρε. Είστε μαζί πολύ καιρό? Είμαστε, ναι. 2,5 χρόνια. Από τη σχολή τίποτα? Όχι, όχι. Όχι, τυχαία στην Κατερίνη, τυχαία στην Κατερίνη. Είχες πάει εσύ, λεπτοκαριά? Όχι, στο κέντρο, εκεί σε ένα φαγάδι κομικοτόπουλα και ήταν εκεί. Είχες πάει εσύ για μία μέρα, για διήμερο? Ήμουνα 15 μέρες καναπίτσα, φαντάρος.
Είχα πάει, ξέρεις, είναι εκεί πάνω, έρχονται... Κάτσε κοτόπουλα ή πίτσα, δεν κατάλαβα. Έκανες πίτσα. Κοτόπουλα. Κάνα πίτσα. Κάνα πίτσα τι είναι, παιδιά. Είναι το στρατόπεδο πάνω που πάνε από τις σχολές. Από τις... Εγώ ξέρω τι άκουσα. Πήγα να φάω καμιά πίτσα και λέω μας δουλεύει. Κοτόπουλα είπε. Πίτσα σε... Κάνα πίτσα που είναι, ρε παιδιά, αυτό. Κάτι... Έτσι λέγεται το λιτόχωρο. Λιτόχωρο πάνω στο βουνό. Πρέπει στο πεδίο βολής. Ναι, ναι, πρέπει να το ακούσεις. Εκεί έκανα... Πήγα... Άλλαξα ένα παιδί εγώ από το δικό μου στρατόπεδο από Αλεξανδρούπολη που ήμουν πάνω. Ναι. Και έκατσα 15 μέρες, αυτός έκατσε άλλες 15. Ναι. Και κάναμε εκεί, βοηθούσαμε. Στην ουσία εμείς ήμασταν μαγειρία, μαγείρες, σερβιτόροι. Το πρωί ετοιμάζαμε. Εμείς πήγαμε εκεί για βολές, με το άλλο. Ερχόντουσαν από ΣΜΗ και από τις σχολές. Δηλαδή. Πήγαινε για βολές, αυτός ήταν πίσω, έτρωγε κανένα τέτοιο. Ό,τι να είναι, βάλωσαμε φίλοι, να ξέρεις. Πες όμως, πώς την γνώρισες, καθόλου με άλλη παρέα. Όχι, δούλευε εκεί και δούλευε και μια γνωστή μου. Περίμενε, στα κοτόπουλα. Ναι. Εμείς πάμε να φάμε κοτόπουλο, όλο κάτι μου στα καλύδες είναι, κάτι πόντι με κάτι κεφάλια. Ούτε πέτσα είναι καλή, συνέχισε. Εκεί είναι να πας Κατερίνη, φίλε. Στα κοτόπουλα εκεί. Γενικά να βγεις εκεί. Εγώ κάποιες φορές πήγαμε χαίρι, δεν είδαμε, ρε φίλε. Μας κυνηγήσαν όποτε πήγαμε. Συνέχισε. Και αυτά, τη γνώρισα εκεί και από εκεί και πέρα την είπα, κοίταξε, εγώ φεύγω. Ναι. Λονδίνο. Άμα θες, έρχεσαι και έχει 6 μήνες που είναι πάνω μαζί μου τώρα. Α, εσύ είσαι βίβλο. Α, ήρθε καθαρά για σένα. Άκου εδώ, ρε παιδί. Πήγα να φάει κοτόπουλο. Ανέβη κι άλλοι πάνω σε όλο. Ναι, είδε φίλο. Εσύ δέστα που σε κυνηγάει όλη καλαμαριά. Άντε, ρε τρέχα στον Παύλο Μελάκη πέρα στο χωριό, Κακομοίρη. Μιλά με του ταρίφε εκεί πέρα. Του φίλου με τα κίτρινα ταξί. Κίτρινα ταξί. Κίτρινα ταξί. Όχι κίτρινα. Μπορντό, μήπω είναι. Όλα κίτρινα με λευκή όροφη. Ή ολοκίτρινο. Ή όλο κίτρινο. Πού έχει Μπορντό. Γκρεβενά είναι Μπορντό. Λάρισα έχει Μπορντό. Γκρεβενά έχει Μπορντό. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραίο. Ωραία. Στα Γιάννα τι χρώμα Στα Γιάννα λέει τι στα Γιάννα. Γκρι δεν είναι. Ανοιχτό. Βαθύ πράσινο και Παρισί. Γκρι είναι στην Καβάλα νομίζω. Βαθύ πράσινο πολύ. Στην Καβάλα το κάνα τώρα και σε άλλες πόλεις να είναι ολόλευκο. Για να μην πληρώνει τη βαφή. Για να μην. Μου το είπε ταξίδι στην Καβάλα. Η Καβάλα έχει, νομίζω πάλι, πορτοκαλί, κάτι τέτοιο. Γιάννη είναι πολύ ωραία. Είναι βαθύ και Παρισί. Με φώτο τα δέντα δεν φαίνονται. Το βλέπεις μπροστά και δεν καταλαβαίνεις που είναι το ταξί. Ναι. Ρε φίλες, ακολούθησε η κοπέλα, τι λες ρε. Έτσι ακριβώς. Κάτσε καλά. Δεν βρει άλλο παιδί, ρε φίλε, σαν και εμένα. Έλατε. Συγγνώμη, δουλεύει, βρήκε δουλειά πάνω κοπέλα. Ναι, βρήκε. Σε κοτόπουλα. Όχι, όχι, όχι. Έχει τελειώσει διαιτολόγος, διατροφολόγος στην Καρδίτσα η κοπέλα. Ναι, και την πήρα. Και δουλεύει. Στο τομέα τη δουλεύει. Όχι ακριβώς. Άνοιξε ένα δάμπι της kitchen bar. Κοίταξε, εκεί για να αναγνωριστεί το πτυχίο σου πρέπει να δώσει κάποια λεφτά, να τα στείλεις, έχει λίγο... Δες ρε φίλε, πει να φάει κοτόπουλο στην Κατερίνη, άλλαξε η ζωή του, η άλλη έφυγε πάνω, Λονδίνη κοπέλα, γεια σου ρε Ήρα, σε εμάς αυτά, εμάς πού να γίνουν αυτά. Κάτσε, περίμενε, με τον Χόρχε όμως, με τον Χόρχε δεν μένεις μαζί. Όχι, όχι. Εγώ έτσι είχα καταλάβει, έμενες με τον Χόρχε. Με τον Χόρχε είμαστε στη δουλειά μας. Α, στη δουλειά. Όταν πήγες μόνος, βρήκες σπίτι. Ναι. Μόνος έμενες. Ναι. Κώστα, λίγο πιο κοντά μπορείς εκεί. Μπράβο. Είναι και πανάκριβα, ε. Είναι δωμάτια. Δεν μπορούμε να νοικιάσουμε σπίτι, ξέρεις. Και το Χόρχε το γνώρισα στην δουλειά. Φανταστείς, πρώτη μέρα ο Χόρχε ούτε καν χέρι μου έδωσε. Με κοιτούσε πάνω μέχρι κάτω. Ναι. Σε λέει τώρα αυτός ο καινούριος ποιος είναι. Ναι. Ναι. Και καλά κάνει, όχι χειραψία γιατί τα μικρόβια περνάνε εκατομμύρια. Δεν κάνω πλάκα, ναι. Εντάξει. Είμαστε καλά όμως, είμαστε καλά. Ωραία, ωραία. Μπράβο, ρε, μπράβο και την Ήρα. Μπράβο για να περνάτε καλά, παιδιά. Να είστε και μακάρι να είστε μαζί ευτυχισμένοι. Οπότε, υπάρχει κάποια Ήρα η οποία είναι ευτυχισμένη. Γιατί από το σωματείο. 130! Φίλε, νομίζω ότι και ο Παπαδόπουλος θέλει να σε αγκαλιάσει και ο Κιώσης. Α, δεν το είδα. Δεν υπάρχει. Λέει ο 130. Συγγνώμη. Α, Αθηνά είναι. Αθηνά εσύ είσαι. Ωραία, Αθηνούλα. Γιατί τώρα ναι, μόνο μήνα Παναγιώτη μου είσαι αδικό. Λογικά όμω πρέπει να είναι. Καλημέρα και Χρυσός Ανέστη. Πώς περάσατε, από φαΐ λίγα πράγματα, αλλά από ρετσίνα και τσίπουρο γίναμε ντύρλα. Είναι χαρακτηριστικό μήνυμα Ελλάδα σήμερα. Η οποία Ελλάδα σήμερα είναι, είναι? Νεκρός, ναι. Στην Καλαμάτα. Αυτό και δηλαδή έλεος. Πριν χρόνια έχει τραυματισμούς και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, ρε φίλε, δεν τους βλέπεις πώς κάνουν. Πάει ο άνθρωπος, έφυγε, 7 συλλήψεις έχουμε, γίνονται τώρα ανακρίσεις. Και το κοριτσάκι στη Βιωτία χαροπαλεύει και πήγε, κάνανε επέμβαση. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. 7,5 ετών κοριτσάκι. Δηλαδή... Από σφαίρα, φίλε. Από σφαίρα. Τι να πω, ρε παιδιά. Δεν έγινε όμως την ανάσταση. Έγινε φίλε μεσημέρι. Έπαιζε με τις φίλες της. Κάτσε. Τι με τις... Αν έγινε... τη σφαίρα, φάγε. Ναι, μεσημέρι έγινε αυτό. Ναι, κάτσε. Δεν έγινε όμως πάνω σε κάτι γλέντι Πασχαλινό. Όχι, από μακριά. Πώς έγινε η ιστορία πριν κάνα χρόνο. Α, γι' αυτό λένε κάτι. Από άλλο χωριό είπαν κάτι. Δεν ξέρω.
Δεν έγινε την ώρα της Ανάστασης να πεις φίλε Βαρελότο και τα λοιπά. Όχι, εγώ κατάλαβα ότι έγινε πάνω σε τραπέζι πασχαλινό. Όχι, εγώ όταν το άκουσα νομίζω έτσι έγινε. Αλλά όχι, έπαιζε με τις φίλες της. Εντάξει. Ότι ναι. Μακάρι το κοριτσάκι να ζήσει. Ναι. Μακάρι το κοριτσάκι, έχει γίνει επέμβαση. Η κατάσταση κρίνεται κρίσιμη. Μακάρι να πάει καλά το κοριτσάκι, ψυχούλα μου, δηλαδή έλειωσε. Τρελαθούμε. Πάει να κάνει Πάσχα τον και ο άλλος φεύγει. Και το κοριτσάκι χαροπαλεύει, ας πούμε. Λοιπόν, Παοξής 164. Είμαι σίγουρος ότι θα στείλει τέτοιο μήνυμα. Γιατί είσαι και την Πέμπτη, Τέταρτη μέρα. Δεν το είδα. Ναι. Την Πέμπτη έλειπε, ρε φίλε. Συγγνώμη, αυτές είναι οι ακτιβίστριες οι οποίες φροντίζουν για την οδική ασφάλεια. Θα καρφωθεί κόσμος, ρε φίλε. Βγήκε, θα καρφωθεί κόσμος πια. Εδώ είσαι. Φρουρά! Φρουρά! Θα τρελαθούμε, είναι δυνατόν. Γεια σου, Μάρια, αγόρι μου. Αληθώς ο Κύριος, χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Μόνο εσύ δουλεύεις δίπλα, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος, φίλε. Μόνο εσύ δουλεύεις. Μόνο εσύ, ψυχούλα μου, Μάρια, ήρωα. Άφησε τον Buenos Aires για να έρθει στην Buenos Θεσσαλονίκη να τρώει Kinder Bueno. Τραγικό, ρε φίλε. Λοιπόν. Τραγικό όμω δεν είναι ο Mr. Gold. Σικία Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του Βάου, delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Σικία Νεάπολη, Αμπελόκηπη, Πολύχνη, Μετέωρα και στο κέντρο. Από όλε αυτέ τι περιοχέ μπορεί να παραγγείλει. Και τι μπορεί να παραγγείλει. Τρει πιτσούλε κανονικέ. 78 εκατοστά, μόνο 9,90. Τι άλλο θέλετε, όλα αυτά και άλλα πολλά στην Mr. Gold. Λοιπόν, δώστε λίγη προσοχή. Νομίζω σα ενδιαφέρει όλου. Φαντάζομαι ότι έχετε καταναλώσει πολύ πέψη αυτέ τι μέρε. Είμαι σίγουρο, πασχαλινέ μέρε. Εσύ, πόσο μάστερ του UEFA Champions League είσαι, απόλαυσε την αγαπημένη σου παγωμένη Pepsi Max και ετοιμάσου να το αποδείξει με τη συμμετοχή σου στο μεγάλο διαγωνισμό τη Pepsi Greece στο Facebook. Απάντα σωστά στο quiz και κέρδισε διπλό εισιτήριο, όχι μονό, διπλό. Για τον τελικό στη Μαδρίτη και άλλα απίθανα δώρα όπως PlayStation και μπάλες ποδοσφαίρου UEFA Champions League. Όντως πολύ ωραίο κομμάτι αυτό που επέλεξε ο Παναγιώτης, μας άρεσε πάρα πολύ. Το διαβάζουμε και μπαίνουμε το κομμάτι και πάμε σε break. Γιατί μένουν... σε break, όχι, μετά. Μένουν 2,5 λεπτά. Μα το πει, δεν κατάλαβες. Να, το κομμάτι να παίξει, ρε. Oh, εντάξει, να παίξει το κομμάτι, πάμε. Oh, αυτό. Εντάξει. Ο 164, φίλε, σε παραδέχομαι, υποκλίνομαι, ρε Παουτσί. Υποκλίνομαι, μπράβο. Το συνέδεσες έτσι, μπράβο. Το είπεσε όλο το χρόνο ένα μήνυμα τουλάχιστον κάθε μέρα. Λέει, λατρεμένος 164. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Περάσαμε υπέροχο Πάσχα. Και πώς να μην τον περάσει όταν είσαι ένα τη μέρα πρωταθλητής. Κάθε μέρα, μπράβο ρε σκύλε, είσαι υπέροχος. 169 είπαμε, το μήνυμά σου είναι τεράστιο, δεν είναι αποτυχημένο, είναι ονειρικό. Αυτή τη δουλειά την ξέρεις, Κώστα. 169, τι λέει, που λέει, διάβασε. Χρυσούς Ανέστη, διάβαζε, εργάζομαι. Ως βοηθός, έχεις πάει στη δράμα. Έχω πάει, ναι. Δεν είδες τον Φάρο, τον έχεις δει. Όχι. Πού, δεν την γύρισες καλά. Μας είχαν πάει εκδρομή με το σχολείο, δεν θυμάμαι και πολλά. Πήγε να φάει κοτόπουλο, γνώρισε άλλη. Μέσα στο σταλακτήτη, δε φίλε. Στο σπήλαιο. Ναι, εκεί στο σπήλαιο. Στο Φάρο δεν σας πήγανε, στη δράμα. Όχι, δεν μας πήγανε, γιατί φύγαμε απευθείας. Δηλαδή πήγαμε στο σπήλαιο και φύγαμε. Κώστα, θα στείλω τώρα πάνω σε Λονδίνο, φίλε, να σε διώξω από τη δουλειά για πάντα, δηλαδή. Σε κορυδεύει, ρε Κότσο. Ποιο Φάρο στη δράμα, ρε. Στέλνει ο άλλος ο τεμπέλης Φαροφύλλα, βοηθός. Και ρε φίλε, το όλο τα λεφτά είναι το βοηθός Φαροφύλλα. Φαροφύλακα, δηλαδή, τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει η δουλειά του Φαροφύλακα να δημιουργηθούν προβλήματα για να βοηθήσει ο άλλος. Κατάλαβες. Συγγνώμη, ο Αντώνης τι θέλει να βοηθάμε λίγο, ρε Παναγιώτη. Δεν καταλαβαίνω το ίδιο. Χριστός Ανέστη, λέει ο λατρεμένος Αντώνης Κασάνδρου, ο παδός του ΠΑΟΚ. Λατρεμένος, το παιδί αυτό πραγματικά δεν θέλω να το γνωρίσω, ειλικρινά. Ειλικρινά δεν θέλω. Χριστός Ανέστη, κάνε πάλι εκπομπή, Παπαδόπουλε, να σπάσουμε πλάκα με τους όψιμους οπαδούς του Μασελάκια. Πίες, ο Γιάννης μόνος δεν μπορεί. Ένα-ένα. Ποιοι είναι οι όψιμοι οπαδοί του Μασελάκια, ποιος είναι ο Μασελάκιας? Μασελάκιας. Τι είπα την Πέμπτη. Χρήστο, πάει κάπου το μυαλό σου κάτι. Είχε μια μασέλα για τον Φέργκισον, για τον Φέργκισον μήπως εννοεί. Που άνοιξε τα πόδια και με τον Στέλινγκ, τον κόλλο του Στέλινγκ. Έλα κυνάει. Να πεις μια ευχή, έλα μέσα να πιέζε με μια ευχή. Άστον, αυτός είναι παντρεμένος, άστον, βρήκε από τα κοτόπουλα την άλλη, έλα μέσα να ευχηθείς. 9 κόκκινα ανθρωπάκια. Αναστασία μου, επιτρέπεις. Α, σήμερα είσαι. Η πιο ωραία Αναστασία των τελευταίων 6 μηνών τουλάχιστον. Πού να έβλεπες το πασχαλινό το λουκ. Αυτό, όχι, έτσι. Εσύ, όχι, εσύ όχι. Για εδώ είσαι. Έτσι, αυτό είσαι. Είναι πασχαλίτσα, κόκκινο σακάκι. Πράγματα. Α, τέτοια ωραία. Ωραία. Λοιπόν, στείλε. Χριστός Ανέστη σε όλους. Χρόνια πολλά. Από
Από την Αναστασία τη Λάμδα τη Μισηρλού. Έτσι, μπράβο. Έτσι, κλαίω. Ο Κώστας, η Αναστασία, μας ακούει από το Λονδίνο ακροατής. Πήγε κοτόπουλο. Πήγε να φάει κοτόπουλα στην Κατερίνη μία μέρα πριν δύο χρόνια, πότε 1,5 χρόνο. Δώρησε μια κοπελίτσα. Δώρησε μια κοπελίτσα. Λέει, φεύγω Λονδίνο αυτός. Πήγε και αυτή Λονδίνο. Μπράβο, την καλύτερη δουλειά. Να είσαι καλά. Δεν σου βάλει και παράξενο που το θέλει. Ναι, ότι σε έχουν κανονικό. Δεν ξέρω, α πούμε, κατάλαβε. Έλα, διάλειμμα και πέντε πάει. Μπράβο, Γιώργο, μπαίνει και εσύ. 907. Σωστό, λε σε ποια επιχείρηση. Αληθώς ο κύριος Παλικάρη μου, να είσαι καλά. Μπράβο, ρε φίλε. Έτσι, δεν λέμε στον αέρα την επιχείρηση. Έτσι. Μπράβο, Γιώργο. FM κενό, ονοματεπώνυμο δίπλα γυαλιά. Γράφει σε ποια δημόσια επιχείρηση δουλεύει και να δουλεύει αυτή τη στιγμή. Αποστολή στο 54526. Τιμάμαι τους ήρωες δημοσίους υπαλλήλους που δουλεύουν σήμερα. Ο νικητής ή η νικήτρια θα καβατζώσει δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου. Ή οράσεως και ηλίου. Ή δύο οράσεως. Ό,τι θέλει. Από τα Opticon Express. Έτσι. Μέχρι στιγμής έχουμε δύο συμμετοχές. Δηλαδή μας ακούνε δύο δημόσιοι υπάλληλοι που να δουλεύουν αυτή τη στιγμή. Ο Σάβας και ο Γιώργος. Να είστε καλά, παιδιά. Μαζί μας αυτή την ώρα είχαμε τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Ασφάλεια υγείας εκεί. Πού? Στο Μαργαριτόπουλο. Νιώσε σίγουρα για την περίθαλψη της οικογένειάς σου με ασφαλιστικά πακέτα από 170 ευρώ το χρόνο. Συμπεριλαμβάνονται αμοιβές γιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, επεμβάσεις και το κυριότερο και μοναδικό, αποκλειστική nurse, νοσοκόμα. Πληροφορίες μαργαριτόπουλος.com και νέα τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-911-701. Θα τρελαθώ, συγγνώμη, τι είναι ο Γιάννης μόνος δεν μπορεί. Ο Γιάννης μόνος δεν μπορεί, ναι, αυτό. Στο υστερόγραφό του. Ο Γιάννης μόνος. Πότε ο κόλος τον πολύ, όχι. Να σπάσουμε πλάκα με τους όψιμους οπαδούς του Μασελάκη. Εμένα ρε λέει Μασελάκια. Μπορεί να το φέρει το Φέρκυσον. Εσύ δεν έχεις Μασελά ακόμα. Yet. Γιατί το Μασελά το φέρει. Υπερπροσπάθεια που κάνετε με την Manchester City. Που τον Ντιάγκο Αρμάντο στέλνει, τον κυνηγάνε και καλά 9 ποδοσφαιριστής και βάζει τον γκολ. Η City. Χαμένη. Όλε Γκούναρ Σόλσκερ. Όχι, ρε, είμαστε το Σόλσκερ, Μασελάκια. Τι, κάτι τέτοιο θα υπόνοει 507. Ο Αντώνης, ο Αντώνης Κασάδου. Αντώνα, ρε, τι να κάνουμε. Στηθήκατε στη Σίτρε. Α, περίεργο. Συγγνώμη, παιδιά, τι θέλατε. Τι να κάνω. Καταρχάς, είμαι τρεις κλάσεις κάτω. Αγωνιστικά. Περίμενε. Έτσι, περίμενε. Πάω κλεβαδιακό, έτσι λέτε. Έτσι λέμε. Δυο κλάσεις πάνω είμαστε. Τρεις κλάσεις. Το ίδιο είναι. Χάλια είμαι, φε. Παιδιά, να πω κάτι πέρα την πλάκα. Η United θέλει ξύλωμα όλη από την αρχή. Α, το πήρε χαμπάρι. Το έργο του Σόλσκερ θα είναι το καλοκαίρι. Γιατί τώρα ήρθε. Εντάξει. Θέλει από την αρχή ξύλωμα. Και ποντάρω πάρα πολύ. Πάρα πολύ στον. Σε ποιον ποντάρω, στον Μάικ Φίλαν. Ποντάρω πολύ στον Μάικ Φίλαν που είναι δίπλα του. Και στον Γκάρικ. Και στον Γκάρικ. Φυσικά και στον Γέροντα. Βάλτε όλου να παίξουν. Εσένα σε πήρε πατάλι ο παπάς του Λουτσέσκου. Καλά προς τον παπάς του. Εκεί τέλη Δεκέμβρη αλλάξανε. Πάρτε τους τη Μάντσεστερ μπάσκετ και δείτε την προκοπή. Φίλε, ζω για αυτό. Να δω Ρασβάν Λουτσέσκου στον Μπάουκ. Στη United. Πάπα. Και να πηγαίνει για δηλώσει ο Μιχάλης Μελισσίνη. Μετά το μάζο Μελισσίνη. Τώρα να μας πούνε από το Old Trafford. Ανταλλαγή Σόλσκερ με Ρασβάναρο. Δεν θες. Δώστε και 11 εκατομμύρια και έτσι. Έτσι μόνο. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Αίτητο θα σε πάει. Έτσι. Δεν αγάπη που δεν αγάπη. Ωραία. United. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε σε break. Επιστρέφουμε με κομμάτι που επέλεξε ο Παπ. Από αγαπημένο Γιαννιτσιώτη Άσο με σχέμι Νιμάλ. Καλά, μαζί με την Μπάμπαλη, εντάξει, αυτό τώρα βράστο, με την Αντριάννα. Εντάξει, οκ. Του με σχέμινη μάλλον όλη τη δουλειά. Και γραμμές ανοιχτές. 23 10 287 888 8. Ή δεν μας ακούνε άλλοι δημόσιοι οι οποίοι δουλεύουν αυτή τη στιγμή. Ή μας ακούνε και ντρέπονται. Ή μας ακούνε και νομίζουν ότι η δουλειά είναι παραμύθι. Εσείς που ακούτε, αν έχετε συγγενή, φίλο, κολλητό, ξάδερφο, αδερφό, που είναι δημόσιος και δουλεύει σήμερα, πείτε του, ξύπνα κορόιδο, δίνουν γυαλιά στην Τρόικα. Δύο. Ο νικητής θα καβατζώσει δύο ζευγάρια. Έτσι. Μπορεί να πάρει ένα οράσιο και ένα ηλίου. Οκ. FM και ονόματα επώνυμα, τρόπο γυαλιά. Σε ποια επιχείρηση δουλεύεις, δεν τη λέμε στον αέρα. Αποστολή στο 54526. Εντάξει. Βλάκας νιώθω τώρα. Γιατί? Γιατί είπα το κομμάτι. Ναι, όλη η δουλειά είναι στην ενορχήστρωση, στη διασκευή. Του Μεσχέ Μινιμάλ, έτσι. Το κομμάτι είναι. Μη σπλέσαζε αυτό, ρε Χρήστο. Θα το ξαναβάλει, το ξαναβάλει. Το κόψε, το φαγε. Γιατί το κόψε. Για από το κακία, κόβεις. Το κόψε. Α, έπεσε το χαλί από το χαλί μας βγήκε πάνω, ναι. Χρήστο. Ναι. Το κομμάτι είναι. Μη σπλέσαζε, είναι Χρήστο το κομμάτι. Είναι πλέσα. Κανονικά, μη σπλέσαζε, ναι. Το οποίο το είπε η Τζένι Βάνου. Τζένι Βάνου, ναι.
Εννοείται. Είναι εκτέλεση, μάλιστα πάρα πολύ. Απλά εγώ νοούσα σαν διασκευή ναι. και δουλειά του με σχέ μινιμάλ. Ναι. Έτσι το είπα, α πούμε, ακούστηκε τελείως βλακεία ότι είναι του μινιμάλ η σύνθεση. Έτσι. Αυτό είπε. Μεγάλο, μεγάλο τεράστιο κομμάτι και η διασκευή είναι όμορφη. Ποιο είναι. Τι είναι. Μαμαγκάκης. Γιώργος. Γιώργος Μαμαγκάκης. Ορίστε. Νίκος, Νίκος Μαμαγκάκης. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Mm. Υπέροχο κομμάτι. Μήπως είναι η στίχη ρε, εσύ, του Μαμαγκάκη. Ναι, αν μπορείς με την Χρήστο, ναι, ναι. Μαρία, να είσαι καλά. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Μπαίνει για γυαλιά η Μαρία, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά και καλά. Έτσι. Λέτε την επιχείρηση, εμείς το σεβόμαστε, δεν το λέμε στον αέρα. Γιατί μην νομίζει κάποιος ότι τώρα θα με πει για το ονοματεπώνυμο και πού δουλεύω. Δίνουμε σε έναν τυχερό ή μία τυχερή δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου, ούτε quiz, τίποτα. Πάσχα είναι σήμερα, έτσι. Α, να κερδίσει ο Κοσμάκης. Ή ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου και ένα οράσεως στον ίδιο άνθρωπο, αρκεί να είναι εργαζόμενος στο δημόσιο και να δουλεύει σήμερα. Νίκος Μαμαγκάκης, ναι. Συνθέτης και συνθέτης, ο Νίκος Μαμαγκάκης, λέει ο Χρήστος, και στιχουργός... Φόσκολος. Ο Νίκος Φόσκολος. Έχει γράψει αρκετά ο Φόσκολος, ναι. Στίχη. Νίκος Φόσκολος, ναι. Σόπα, ρε. Του στίχη ο Φόσκολος, ναι. Mm. Του στίχει ο Φόσκολος. Τι στίχους. Θεός χωρέστον. Του στίχει. Ναι, τι στίχους. Ναι, του στίχους. Ναι. Μπράβο. Φοβερή εκτέλεση. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Ναι, πολύ ωραία. Ναι, ναι. Εγώ, έτσι που το διατύπωσα εγώ, ναι. σαν το κομμάτι σύνδεση του Μεσχέ Μινιμάλ. Εντάξει, όχι, μην βλακέ είπα. Ήταν άσχημη διατύπωση. Ναι, μπράβο, ρε, μπράβο, ρε Μαρία. Λοιπόν, αρκεί να δουλεύει σήμερα στο δημοκανονικά. Να είναι στη δουλειά τη, παύλα του, σήμερα. Όχι να δουλεύει στο δημόσιο και να είναι αραχτό σήμερα. FM και όνομα τεπώνυμο, γράφει γυαλιά. Σε ποια επιχείρηση δουλεύει, αποστολή στο 54-526. Μαρία, υπάρχει, έχει μία παρένθεση. Υπάρχει και συνέχεια προφανώ. Αν είναι κάτι σημαντικό, στείλ το. Αν όχι, στην κλήρωση μπήκε ούτω ή άλλω. Έτσι λε. Ναι, παρένθεση. Αν είναι κάτι σημαντικό, πράγμα. Γραμμέ περιμένουν. Ορίστε, πάμε στου φίλου. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλοι. Ανοιχτέ γραμμέ, έτσι. 23-10-283-8. Πάμε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα αδερφέ. Χρόνια πολλά, Χρυσός Ανέστη. Αληθώς. Αληθώς. Είσαι, ο φίλε, όνομα και ομάδα. Παναγιώτης. Παναγιώτης, Παναγιώτη, ο παδός. Αριανός. Αριανός. Α, είσαι το παλικαράκι που έκλεψε τις εντυπώσεις τελευταία βράδυ στον αέρα. Θυμάμαι. Ναι, πάμε, Παναγιώτη μου. Έχω καιρό, είχα δει Μάριο στην έκθεση. Τότε που έφευγες. Στη Sport Expo. Ναι, ναι, άμα θυμάσαι μέχρι το μηχανάκι που πήγαμε. Άμα, ναι ρε, ναι ρε εσύ, Παραγιώτη, ναι παλικάρι μου, ναι ρε, ναι, ναι, ναι. Που έβρισε τον Παδόπουλα, ναι. Ναι, ωραία. Φιλικά το λέει, δεν το λέει. Λοιπόν, δεν είναι αλήθεια αυτό, τέλος πάντων. Όχι, όχι, το παιδί όχι. Για τον Παναγιώτη πήρα. Ναι. Για πες μας. Παναγιώτη, με έχεις απογοητεύσει. Γιατί. Να το είδες. Γιατί όταν ερχόσουν στην εκπομπή, όταν πήγαινε στην εκπομπή του Μάριου πέρσι, μιλούσες λίγο για NBA. Φέτος τίποτα. Α, λες, όταν ερχόταν στις απεργίες. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, τι να... είναι και ένα ενδιαφέρον και τον κόσμο. Λες. Τώρα την Πέμπτη βγήκε ένας οπαδός Λίβερπουλ και μου έκανε αναφορά για NBA. Τα είπαμε. Το πρωί, ας πούμε, κέρδισε τον Ντένβερ τον Πόρτλαντ. Εντάξει. Φιλαδέλφια, κάνα break. Τι να πω, ρε φίλε. Ρε, πάνω... για τον Αντετοκούμπο κάτι. Τι να πω, φάπα, στο κεφάλι φάγανε. Από τους Μπόστον. Ναι. Από τους Μπόστον. Ναι. Τι, πόσο είναι αυτό, ένα 0-1. Ήταν break. Συγγνώμη, παιδιά, τι ακούγεται έτσι. Ένας βόμβος. Σαν σήμα. Έπεσε. Ξαναπάρε, Πανάγο. Ξαναπάρε. Επόμενος, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη σε όλους. Παλικάρι. Αποστόλης, οπαδός του ΠΑΟΚ από το Μπέρμπιχαμ της Μεγάλης Βρετανίας. Τελευταία φορά που βγήκες ήταν τρεις μέρες πριν το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Τέσσερις κάπου εκεί. Ναι, ναι, ναι. Τα έχουμε πει, ρε φίλε, όλα είναι καλά αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε τον τελικό. Έτσι. Να σε πω την αλήθεια μεταξύ μας τώρα. Εγώ θέλω να είναι και κλεισμένο τον θυρό, να τελειώσει την ιστορία. Άσε, Αποστόλη, τώρα. Γιατί να είναι και κλεισμένο τον θυρό, ρε φίλε. Άσε, ρε τώρα, δε. Άσε, τώρα να ξεκινήσουμε. Άσε να ξεκινήσουμε ένα πρωτάθλημα χωρίς μείον βάθμους. Βαρέθηκα να ξεκινάμε με μείον βαθμούς. Να μην κάνω επεισόδια, ρε εσύ, Αποστόλη. Δηλαδή, να σου πω κάτι, είναι λογική αυτή. Άντε και δεν γίνεται τώρα. Γίνεται κλεισμένο τον θυρό. Δεν μπορεί να ξαναγίνει επεισόδια άλλη φορά στον ελληνικό χώρο. Εγώ καταλαβαίνω τι λες. Εγώ καταλαβαίνω τι λες, άκου τι θα σου πω εγώ τώρα. Ναι. Θα σου πω δύο πράγματα. Πόσα άτομα εκατέρω θα χρειάζονται για να γίνουν φασαρίες. 200 και 200. 150 ρε. 10 άτομα φτάνουν από την κάθε πλευρά. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Τέλος πάντων, ας κάνουν ό,τι θέλουν, να μην ξεκινήσουν με μείον βαθμούς. Γίνεται.
Πάω να φτιάξω αυτοκρατορία, υποτίθεται. Με μείον βαθμού δεν γίνεται κάθε χρονιά, ρε Παναγιώτη, να καλύπτω χάρη. Να μην κάνει επεισόδια τότε, ρε φίλε. Να μην κάνει επεισόδια. Να μην κάνουνε. Άμα μπορεί να εγγυηθεί ότι θα κάνουνε, να πάμε να κάνουμε τελικό και με 200.000 άτομα. Δεν με πειράζει καθόλου, ρε φίλε. Καθόλου. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα κανονικά, ρε φίλε. Μια φορά να ξεκινήσουμε με 0 βαθμού όλοι. Όχι όλοι μείνε κι εγώ μείον 2, ρε φίλε. Πάντως δεν έχει λογική αυτό που λες, γιατί μπορεί τέταρτη αγωνιστική να γίνει επεισόδιο, πάω Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ. Άριξε μια ρετσίνα μες στο γήπεδο. Τέλος πάντων. Άμα μπορούν να εγγυηθούν, φίλε, αν μπορούν να εγγυηθούν όλοι τους, και όταν λέω όλοι τους, να μπουν και οργανωμένοι στον κόλπο, γιατί τι, φυσικά αναγκαστικά. Για μένα είναι μεγάλο. Εγώ θέλω να έχω. Αναγκαστικά, Παναγιώτη, η περιφρούρηση δεν μπορεί να γίνει μόνο από την ΠΑΕ, πρέπει να γίνει και εκ των έσω. Πέρσι γινόταν προσπάθεια να μην πάει κόσμος. Πήγα εγώ στη Μαρμίτα μόνο και μόνο, μπα και κερδίσω και 5 και 10 και 15 και 50 που θα κατεβαίνανε. Θυμάσαι πέρσι τι θα γινόταν, ε? Ναι, ρε, να μην πάει ο κόσμος, να μην πάει ο κόσμος, να μην πάει ο κόσμος, να μην πάει ο κόσμος. Λοιπόν, να το κλείσουμε το θέμα, να το κλείσουμε το θέμα. Εμένα δεν με πειράζει το κυκλισμένο, αλλά αν έχει κόσμο, καλά θα κάνει και θα έχει, να είναι όλοι έτοιμοι να φυλάξουμε αυτό το οποίο θέλουμε να χτίσουμε για του χρόνου. Θερμοπύλες, για του χρόνου πλέον. Γιατί η αλήθεια είναι ότι του χρόνου ο ΠΑΟΚ, θέλουμε δεν θέλουμε, θα είναι κοντά. Να μην πω ότι θα είναι πρώτος πάλι, θα είναι κοντά στην κορυφή, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι το πρωτάθλημα φτιαγμένο. Οι ομάδες αυτή τη δυναμική έχουν αυτή τη στιγμή. Θα πω κάτι. Να πω κάτι. Γιατί τα λέω όλα μπροστά σου, εγώ όχι από πίσω σου. Βγαίνει σήμερα. Πρώτη εκπομπή μετά το Πάσχα. Περίμενα να μιλήσεις για Εκκλησία, για Πάσχα, για Ιησού Χριστό, πάει, για Ανάσταση. Εσκασμένος είναι. Ειλικρινά, αν δεν ήμουν εδώ και μου το έλεγε ο Παπαδόπουλος. Δεν θα με πίστευε. Δεν θα τον πίστευα. Να σε πω κάτι. Δεν πίστευε να σου πω, αγόρι μου. Ό,τι θέλει εσύ. Δεν έχω πρόβλημα να σου μιλήσω για αυτά. Ναι, συνήθως μιλάς. Ωραία. Χριστό, περιμένει άλλη γραμμή. Περιμένει. Ωραία. Αποστόλη. Από την Πέμπτη έχουμε θεματάκι με αφορμή την Ανάσταση φέτος. Θα σου πω δύο πράγματα. Θέλω τη θέση σου. Θέλω να σου μιλήσω για το Άγιο Φως, γιατί θέλω να σου μιλήσω, ρε φίλε. Όχι. Αυτό το χαζοχαρούμενο που βγήκε και έκανε τόσο κόσμο ζημιά. Ξέρεις πόσο κόσμο τον έκανε ζημιά αυτός ο άνθρωπος που βγήκε και είπε ότι το Άγιο Φως ανάβει με αναπτήρα. Είναι δυνατόν. Να μην ξέρουν οι χριστιανοί την ιστορία του Αγίου Φωτός. Να μην ξέρουν πόσα θαύματα έχουν γίνει εκεί στον Πανάγιο Τάφο και έχει βγει το Άγιο Φως με 100 διαφορετικούς τρόπους. Και να πιστεύουν έναν άνθρωπο που λέει ότι βγήκε με αναπτήρα. Έτσι. Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να πει ότι αυτός λέει βλακίες, γιατί πολύ απλά, εάν γινόταν με αναπτήρα εδώ και 2.000 χρόνια, οι πρώτοι που θα τρέχανε να το μαρτυρήσουν αυτό είναι οι Εβραίοι και οι Καθολικοί που δεν ανάβει στο χέρι τους και οι Εβραίοι που κυνηγάνε οτιδήποτε χριστιανικό υπάρχει. Δηλαδή, ξέρεις πόσο κόσμο έκανε ζημιά, ρε φίλε, και από φίλους μου το βλέπω, πόσο κόσμο τους έκανε ζημιά, ρε φίλε, πόσο κόσμο σκανδάλισε αυτός ο άνθρωπος. Για τα δικά του θέματα, δεν ξέρω τι ζωή τραβάει. Ναι. Ποιος το είπε αυτό, Αποστολή, εγώ δεν έχω ιδέα, sorry. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ένας χαχόλος πήγε και το είπε αυτό το πράγμα και το πήραν αυτό οι άνθρωποι που ψάχνουν, εν πάση περιπτώσει, σπιθαμί προς σπιθαμί να βρουν κάτι και το πήραν και το κάνανε σημαία, ρε φίλε. Μάλιστα. Γιατί θέλω να σου μιλήσω. Ωραία, άστο, αυτό. Εγώ κάτι την Πέμπτη. Μην το κάψουμε σήμερα τώρα, δεν άστο. Γιατί, ναι. Δηλαδή πραγματικά σου μιλάω, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Τη μία χρονιά είναι το ένα θέμα, την άλλη πιάνουν το άλλο θέμα. Ναι. Κάθε μεγάλη 40η έχουμε από ένα, δηλαδή στο στίγμα να το παίξω του χρόνου. 1-0-5. Πριν τη 40η, τι βλακέ θα ακούσουμε πάλι. Έγινε παλικάρι μου. Ωραία, Αποστόλη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γιατί περιμένουν άλλοι δύο. Πάμε, καλημέρα. Γλώσσα δεν έβαλες μέσα. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Το όνομά σου, φίλε, αν θες, και ομάδα. Κώστας λέγομαι, ο παδός του Μασελάκια, του παντοκράτορα του NBA εδώ και 5 χρόνια. Μασελάκια λέει το αμυντή φοράει τον Καρύ. Τον Καρύ λέει, είναι πονεμένος περίμενε. Την Κυριακή το βράδυ στο λόγο μου, στο λόγο μου, μετά σκέφτηκα, λέω κάτι με το NBA θα είναι. Ειλικρινά. Εντάξει, πάνω. Δεν έκανα καμιά φορά την Πέμπτη. Τέλος πάντων, εντάξει, μπερδεύτηκα. Είναι πονεμένο το παλικάρι από την Κυριακή, να πούμε. Δεν το άντεξε αυτό. Εσύ είσαι που βγαίνει και στο Ζαγόρα για τους Warriors, εσύ είσαι. Όχι, δεν βγαίνω, όχι, δεν βγαίνω. Αλλά είμαι μαζί με Ζαγόρα, αδελφός. Ναι. Golden State εδώ και 5 χρόνια. Τα πάντα όλα. Εδώ και 5 χρόνια. Από μπλούζες, από όλα. Μπράβο. Κώστα, αν επιτρέπεται ηλικία, αν επιτρέπεται. 35 είναι. Είσαι 35 ετών. Είναι. Και είμαι και ο παδός του Ρέτζι Μίλλερ και του Μπάνε Μπρέλεβιτς, οπότε έχει μια συνέχεια αυτό, γιατί μου αρέσουν τα τρίποντα λίγο. Ναι. Οπότε γι' αυτό το λόγο κόλλησα και λίγο. Γενικά σου αρέσουν, οπότε κατάλαβα... Δεν θα κάνεις και τέφος από το τρίποντο περιοδικό. Σου αρέσουν οι αγίμνες. Έπαιρνα, συχνά θα έλεγα. Σου αρέσουν οι αγίμνες και τεμπέλτες, στην πόλη, από ό,τι κατάλαβα. Γουστάρω τριπλαδόρους που...
που σακουλιάζουν απέναντι αντίπαλους αμυντικούς, να πούμε. Δεν μπορεί να τους κλέψει την μπάλα και σουτάραν τα 9 μέτρα και κλάτσε. Αυτά μου αρέσουν. Πριν τους Warriors, υποστήριζες κάποια ομάδα? Pistons. Όχι, ομάδα όχι, αλλά μ' άρεσε να σου λέω η Indiana Pacers ο Reggie Miller. Α, κατά, εντάξει, ωραίος. Τότε. Κάπως έτσι. Η πιο, και, η πιο ευρωπαϊκή έδρα στην Αμερική. Η Indiana Pacers και η Utah Jazz πιστεύω. Και αυτή είναι, γίνεται χαμός εκεί πέρα. Όταν είναι με τις Aspres Blues εκεί πέρα γίνεται χαμός. Τι ωραίο όνομα, Utah Jazz, φανταστικό. Σε άλλους τους περσόνικους, το καλύτερο. Εντάξει, εγώ είδα και το Βοστόνι με το Γιάννη, δεν περίμενα τέτοια διαφορά, περίμενα να τους κόντρα. Αφού δεν παίζουν άμυνα, τι να κάνεις. Οι άλλοι είναι σκυλιά του πολέμου, φίλε Βοστόνι. Αυτό, και είναι οι μόνοι που μπορούν να μας κοντράρουν κιόλα στους τελικούς. Να σας κοντράρουν. Θα ναι, σας κοντράρουμε λοιπόν. Έτσι πιστεύω, θα γίνουν ωραίοι τελικοί άμα περάσουν. Και ένα δεύτερο θέμα, συχάθηκα τη United, γιατί είμαι και ο παδός και της United, επιφέρκης, το συχάθηκα που κάτσαν, δηλαδή τόσο φανερά που κάτσαν, χάσανε από τη City. Τι φανερά το είδε, το μάτσο είδε το έβλεπε. Το είδα ρε φίλε, ήταν πτώμα, η City ήταν πτώμα. 32 κάρτες το μάτσο. Αυτό που κάνει ο Λίγκαρτ, αν δεν εξήγησε το μάτσο. Η City ήταν πτώμα φίλε, όπως και προχθές ήταν πτώμα. Μπορούσε να πάρει την βαθμού. Εγώ εντάξει, εγώ θέλω να το πάρει η Liverpool, παρόλο που είναι ο παδό τη Manchester. Καλά, ρε φίλε, λίγο... είσαι σίγουρα United, εσύ όμω τρελάθηκε. Ναι, ρε φίλε. Απλά τρελάθηκε που στο δεύτερο γκολ αλλάζει 23 φορέ με πάσει η παίκτη τη Manchester City. Παίρνει την μπάλα, την αλλάζει δύο πάσει και μετά άλλε 11 και βάζουν γκολ. Έτσι παίζουν. Έτσι παίζουν. Ρε φίλε, φίλο τη United με, δεν γεννήθηκα στην Αγγλία, οπότε επιλέγω του εχθρού. Και ταυτίζομαι λόγω Πάουκ, ρε φίλε, γιατί έχει να πάρει και αυτή χρόνια προτάσμα και ταυτίζομαι με του οπαδού. Καλά χρόνια United να πάρει προτάσμα. Έγινε Κώστα, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Αυτά, να είστε καλά, παιδιά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καινούργιε φωνέ, περίεργο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, χρόνια πολλά, Χρυσό Ανέστη. Χρόνια πολλά, αληθώ. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Όνομα... είναι τόσο πολλά, θα καταλάβει. Είναι τόσο πολλά τα θέματα τα οποία σφίχτηκαν από το τελευταίο μισάωρο, το οποίο δεν ξέρω ποιο να πρωτοπώ. Καταρχήν, να ξεκινήσω με ποιε. Παπαδόπουλα, είσαι αραχτό πίσω στην καρέκλα σου, κατάλαβε ποιο είμαι. Όχι. Με τα πόδια πάνω ψηλά. Όχι, ποιο είσαι. Γκρέπα! Είδες κανένας που θα το παρέχει. Συγχαρητήρια για τον Πάο του πρωταθλητή μας. Δηλαδή πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, μετά το λεβαδιακό Πάο δεν έχω ανοίξει καν τηλεόραση για να δω τι γίνεται. Τελικά έγινε από νόμι όλα, εντάξει. Όλα καλά. Δεν έχω ανοίξει καν τηλεόραση. Δεν ξέρω καν τι έγινε. Να ξέρεις, ξανά ραδιόφωνο ανοίγω μετά από δύο εβδομάδες για να σου ξανακούσω. Τηλεφούγγεν. Έχουμε όλα καλά. Δεν πιστεύω να καταλάβω ότι έχω κάποιο πόνο έτσι, με το πρωτάθλημά σου. Συγχαρητήρια, δίκαιο, τα λέω του χρόνου. Έτσι, ναι. Έτσι, για το πριν το μισάωρο, είχα πάρει τηλέφωνο, αλλά έφαγα πόρτα από τον εκεί στην τηλεφωνική γραμμή. Ο προηγούμενος που είχατε στο Λίμπερο ήταν Κατερινιώτης Ηρακλειδέας. Το παλικάρι ήταν εδώ πέρα. Όχι. Ναι. Όχι, ο Κώστας είναι ο παδός του ΠΑΟΚ από το Μπαχτσέ. Η Ηρακλειδέας δεν είναι, γι' αυτό κατάλαβα. Όχι, είναι, νέος επιβάτης. Η κοπελιά του, από τους νέους επιβάτες είναι, από τον Μπαχτσέ. Η κοπελιά του λέγεται Ήρα. Η κοπελιά του λέγεται Ήρα. Γιατί ήταν για μένα, στην Κατερίνη η Ηρακλειδέας ένα ξέρω. Τώρα γίνανε δύο, το είχα έτσι ένα πορείο, γι' αυτό ήξερα. Πώς ήξερα εσύ. Πώς ήξερα. Ένα μικρότερο από μένα, είμαι από τους πόσοι όλα. Ειδικά της γενιάς, με καλαμπάκα, αλάκι, μετά Δελιγιάννη. Εσύ ρε κρέπα, εκεί μένεις Κατερίνη, μένεις, εκεί ζεις. Εγώ ναι, Κατερινιώτης είμαι. Στην Κυπριδόμακρη, Κατερίνα, τα λέμε όλα. Τι είπες κάτι για Κατερίνη? Κυπριδόμακρη, Κατερίνη, όλοι Κυπριδόμακρη, Κατερίνη, πάνε γύρισε. Πολύ άκ, πολύ άκ. Και κατά δεύτερο, για το κλείσμα με τον άλλο, με τον τελευταίο που πήρε, αυτός λέει 35 χρονών και τι είπε ότι είναι Indiana Pacers ήταν. Ναι, Pacers, ναι. Θα μπορούσε να είναι μόνο Indiana Pacers, Indiana Pacers και Pauk είναι σίγουρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή είπε... είναι 35 χρονών, δεν είναι Chicago Bulls ή κάτι άλλο, και είναι Indiana Pacers. Αυτό μόνο Pauk μπορούσε να ήταν. Δεκαετία 80 έγινε η Ελλάδα, άρα και είναι Pauk αυτός. Δηλαδή, μόνο έτσι μπορώ να το καταλάβω. Ναι, να είσαι πρόβλος. Δεν είναι που δηλεί Chicago Bulls. 35 χρόνια άνθρωπος και να το ρωτάς και βάλει επίκηδες για να μετά και ρωτήσεις. Περίμενε λίγο, μην το λαδικείς, γιατί Chicago Bulls ήταν 88, 89, 90, βρε τώρα, αυτός ήταν τότε 5-6 χρονών, 7 χρονών ήταν. Εγώ εκτιμώ αυτούς... Εγώ ήμουν και ηλικία είμαι, αλλά δεν ήταν μόνο τότε, ήταν και μετά ο Μιχαλάκης, δεκαετία 90 έβλεπες. Δηλαδή είχαμε κόντρα με Lakers, είχαμε κόντρα με Phoenix Suns, είχαμε και ίσως με Indiana Pacers, δεν έχει νόημα αυτό που λες. Εγώ εκτιμώ τους ανθρώπους, ειδικά είναι άνω των 30. Και το κόστος είναι 35 ετών. Ναι. Εγώ και μεγάλο, για πες.
να είναι οπαδός μιας ομάδας. Δηλαδή εμένα η καρδιά μου ήτανε έτσι, αναγνώριζα σαν σοου Lakers και Sixers, είμαι Φιλαδέλφια και New Jersey Nets. Αυτή κάναν break με το μέσα το τώρα. Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ από το χρώμα. Έχει αγούγει από τα δηλαδή, τώρα τι να πω ότι τώρα σήμερα είμαι ας πούμε Golden State. Όχι, είναι χρόνο να λες Bucks. Ωραία, τότε εγώ ήμουνα. Να βγει ο άλλος να πει ήμουνα Ipswich, μετά έγινα Arsenal. Αν μας ρωτήσεις από Golden State Warriors που ξέρανε, αν θυμάμαι καλά στα χαρτάκια που μαζεύανε, Chris Malin. Το θυμάσαι? Ο Malin. Ναι. Αυτός πρέπει να ήταν σε Golden State, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, ήταν εντελώς μια ομάδα διάφορη, δεν είχε κάτι να προσφέρει. Τώρα τελευταία έγινε. Κρέπα, πρέπει να κλείσουμε, περιμένουν άλλοι δύο. Περιμένουν άλλοι δύο. Ντάνκαν, τι έχει στείλει, ρε φίλε, τι ξεβράκωμα είναι αυτό. Τι έχει στείλει. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Νικόλος Σαοκαβάλα. Ω, Νικόλαος, νομίζω κάτι τελευταία έχει κερδίσει σε διαγωνισμό. Νομίζω. Ναι, για ΠΑΟΚ μερικές φορές. Μπράβο. ΑΟ Καβάλας και ΠΑΟΚ. Πάμε ρε Νικόλα. Όχι. ΑΟ Καβάλας και Παναθηναϊκός. Άδεν σε ΠΑΟΚ. Άδεν σε... Όχι. Άλλος. Όχι, απλά βλέπω... Παλιά έχει τελειώσει. ΠΑΟΚ και βλέπω μπάλα αυτό. Ναι, είμαι φίλαθλος. Α, και πιέσαι βλέπεις ΠΑΟΚ. Ναι. Έλα, δες το μεγάλο έξαμε στη γειτονιά μου, το πω ρε. Συγγνώμη, είσαι ΑΟ Καβάλας, Παναθηναϊκός και βλέπεις ΠΑΟΚ. Ναι, αφού εκεί μένω, Τούμπα. Α. Ναι, εντάξει, σαν φίλαθος πήγες. Ναι, σαν φίλαθος. Πού είσαι τώρα, Καβάλα? Είμαι στο καράβι, σε λίγο μπαίνω στο λιμάνι. Πάει, από Λίμνο γυρνάω. Α, ήσουν Λίμνο, ο πουλάκι. Ναι. Μου. Δεν έχω πάει Λίμνο, ρε. Πηγαίνει ώρα με την οικογένεια. Τι γυροφέρνω. Ναι, με τους γονείς, ε. Όχι, με τη δικιά μου την οικογένεια. Στα πεθερικά. Παντρεμένος, ρε. Είσαι παντρεμένος. Ναι. Ρε Μπουρλέ, πότε παντρεύτηκες, 20 είσαι. Πόσο, 36. Άξε, λίγο έχω μπερδευτεί. Μισό λεπτό. Είσαι εσύ. Εγώ, στη συναυλία. Ήμουν, ναι. 36 λέει. Είσαι, πόσο είσαι? 36 είπε. 36. Ω, δεν πάω λάθος. Παντρεύτηκε. Παναγιώτη, για να μην σε κουράζω. Μα τον ακούω και νομίζω ότι ξέρεις πόσο δείχνει. Ναι, 23. Το πολύ 23. Άντε. Άρε Νικόλα. Είσαι 36. Αλλά δεν πειράζει. 25. Ναι. 36 ρε φίλε. Όχι, άλλο τέλος πάντων. Όταν έχεις οικογένεια, έχεις και παιδί. Ναι. Δύο. Όχι, ένα. Κορίτσι, κορίτσι. 16 μηνών. Όχι, αγόρι, 16 μηνών. Να σου ζήσεις. Να σου ζήσεις. Ευχαριστούμε. Μπράβο, Νικόλα. Είμαι ειλικρινά, φίλε, sorry, δεν... Απίστευτο. Το πολύ 25 να σε έκανα, το πολύ. Δεν κορίδευα, σοβαρά. Και πώς έτυχε να πας Λίμνο, έτσι για το Πάσχα? Ναι. Έμεινε η οικογένεια εκεί, γυρνάω εγώ για δουλειά. Α, μάλιστα. Έχετε σπίτι εκεί, αυτό εννοώ. Ναι, τα πεθερικά μου. Α, μένουν εκεί, εντάξει. Νόμιζα έτσι πήγατε για το Πάσχα, απλά. Όχι. Ωραία, ρε Νικόλα, έγινε παλικάρι μου, να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ πολύ για τα δώρα. Να είσαι καλά, ρε, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή και τελευταία για το μισάωρο. Θα κλείσουμε και λίγο νωρίτερα, παιδιά, σήμερα. Γιατί υπάρχει μια υποχρέωση. Είναι καλημέρα. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Δεν υπάρχει. Δεν περίμενε ο φίλος, δεν πειράζει. Αυτός που μπορεί να περιμένει μάλλον, είναι το ψητοπολείο Μπες στο ψητό. Ποικιλία και σε νηστίσιμα μπέργκερ ακόμα, όπως φαλάφελ μπέργκερ, βέτζι μπέργκερ, καβούρι μπέργκερ και άλλα. Μεγάλο Εξάνω 16 Σταυρούπολη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-60-22-20. Μαζί μας έχουμε την Dialog, σ' αγαπώ, όπως λέγεται στα γερμανικά. Η Χλιμίντιχ, κάπως έτσι. Ναι. Ψάχνεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Βέρεια, μιλάς και διαβάζεις από τα γερμανικά. Τι προσφέρει Dialog, τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αρχίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα και 3 εβδομάδες εκπαίδευση πλερουά, δηλαδή πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Αν σου πέσει το βάζο με το μέλι κάτω, πουλάς το σπίτι. Δεν ασχολείσαι. Μάλιστα. Λέει ο Γιώργος Ιταλός. Στέλνει και ένα άλλο υπέροχο μήνυμα, θα το διαβάσουμε τώρα σε λίγο. Μην ξεχνάς, ένας νικητής σήμερα, η νικήτρια, καβατζώνει δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου και οράσεως. Αρκεί να είναι να δουλεύει στο δημόσιο και να εργάζεται σήμερα. Να εργάζεται το δημόσιο και σήμερα, τώρα που μιλάμε, να εργάζεται. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις γυαλιά οπωσδήποτε. Λες την επιχείρηση, γράφεις σε ποια επιχείρηση, δεν τη διαβάζουμε εμείς στον αέρα, μη στεναχωριέσαι. Και το αποστέλεις στο 54526. 54526. Λοιπόν, ναι. Ενημέρωση ότι δεν θα έρθει σήμερα. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο Τσαλτιδής. Χρυσανθάκο μου, παλικάρι μου. Χρόνια πολλά και καλά σε όλη την οικογένεια. Χριστός Ανέστη. Έχω μπερδευτεί γιατί υπάρχει μήνυμα που λέει
Χρήσανθος Τσαλτίδης. Κανονικά συμμετοχή για τον διαγωνισμό. Βοηθός Κυπουρού στον Δήμο. Παρατηρώ το βρεσκομένο χόρτο να μεγαλώνει σε πραγματικό χρόνο. Και μήνυμα θαλαμοφύλακα. Ορλάντο Μάτζικ Ρενάρες για πάντα. Τι λέει ρε, Ορλάντο Μάτζικ είναι. Κρυοκολιά. Μια κρυοκολιά και μισή. He's on fire. Αχ, στον στρατό ο Τσαλτίδης θα ήταν το βίσμα και εσείς οι μαύροι που θα κάνετε τη σκοπιά του. Ο Δημήτρης Αλικάκος έβγαλε βιβλίο για το Άγιο Φως που αποδεικνύει σε λίγο θα πάρουμε και τη συνέχεια. Ενώ με αφορμή την ιστορία με τον Ιησού από τη γέννηση έως και σήμερα, ο Ντάνκαν Παναγιώτη λέει το εξής. Good morning lads, the greatest bullshit story ever told. Παρένθεση, 2019 χρόνια πριν. Κλείνει παρένθεση, Ντάνκαν. Θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Το ακούει τώρα ο Αποστόλης στο Μπέρμπιχαμ της Μεγάλης Βρετανίας και βγάζει μπιμπίκια. Πώς είναι το μπιμπίκι στα αγγλικά? Περιμένει ένα παλικάρι, έτσι μας είπε ο Κιώσης, ο Χρήστος, ο πασχαλοφορεμένος σήμερα. Συνεχίζει ο Ντάνκαν από εκεί που έμεινε στο The Greatest Bullshit Story Ever Told 219 χρόνια πριν και όπως έλεγε ο Αργύρης. 2019. Το Αργύρης. Ναι, 2019. Ναι, εγώ τι είπα. 200. 2000, ναι, ναι, καλό, πώς Παναγιώτη. Ναι. Και όπως έλεγε ο Αργύρης, σε εισαγωγικά το Αργύρης, ο Αργύρης είναι ο Τάκης ο Μόσχος στην γλυκιά συμμορία, έτσι. Αγιαστείτε το όνομά σου και τα αρέστα δικά σου. Λοιπόν, ένας νικητής ή μία νικήτρια σήμερα, βγάζουμε έναν και τυχερό, που ανήκει στο δημόσιο και δουλεύει σήμερα, μόνο αυτοί δικαιούνται συμμετοχής, θα καβατζώσει δύο ζευγάρια γυαλιά ηρίου ή και ένα οράσιος, έτσι. FM για όνομα τεπώνυμο γυαλιά, την επιχείρηση στην οποία δουλεύεις, σήμερα τώρα εργάζεσαι, αποστολή στο 54526. Δεν λέμε τώρα την επιχείρηση, θα πάρουμε τηλέφωνο μετά για να διαπιστώσουμε αν όντως δουλεύει εκεί. Μέχρι στιγμής έχουμε δύο κυρίους και μία κυρία. Τον Σάβα, τον Γιώργο και την Μαρία. Η γραμμή περιμένει. Πηγαίνουμε στη γραμμή για να διαβάσουμε ονειρικό μήνυμα θαλαμοφύλακα, το οποίο παραπέμπει σε ύφος, ειδικά μία φράση, στον Αντώνη με τυράντες θαλαμοφύλακα. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αληθώς ο κύριος παλικάρι μου. Ποιος είσαι φίλε και όνομα και ομάδα? Πάω, πάω. Ανδρέας από Θεσσαλονίκη. Γεια σου Ανδρέα, αγόρι μου, αγόρι μου. Ναι. Και είμαι πολύ χαρούμενος που μου δίνετε ευκαιρία μέσω του ραδιοφώνου σας στην πρωταθλήτρια πόλη και να ευχηθώ Χριστός Ανέστη. Ναι. Και στον καημένο τον παράσπατο, τον σφάξατε τον Γιώργο, τι θα τον πεις? Χαμένε τώρα. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι, δεν τον ξέρω τον Κυριούλη. Αυτός που τίμησε, αυτός που τίμησε τη φανέλα σου. Βλέπεις τον παράσκο και νομίζεις είναι ο Σμπέθρος. Ξέρεις που πηγαίνεις με παιδί μου για συνοικίες αυτό το πράγμα. Σμπέθρος. Η ασέβειά σου σε αυτούς που τιμήσαν τη φανέλα σου. Κάτσε, περίμενε. Αχ, κάτι με πιάνει τώρα. Μη μου λες τέτοια, ανακατεύομαι. Μη μου λες τέτοια τέτοιες μέρες τώρα. Σφάξαν τον παράσκο και. Γιατί το χέρι, ναι, το χέρι του Αστέρα με τον Ολυμπιακό το είδατε. Yeah. Αυτό το χέρι το άλλο το είδατε. 500 το γκολ δεν το είδατε. 500 χρόνια μας φάζουνε να πούμε. Αρχίζετε τώρα τη μιζέρια, το χέρι, τον παράσκο, το μουστάκια, το τζίγκα. Κάτσε και καλαμάτα τότε. Και την καλαμάτα τη φάζουνε. Τι να κάνει καλαμάτα. Βαρετή, Ανδρέα, βαρετή είναι φίλε. Τι να κάνει. Αντί να χαίρεστε που ήρθε ένα πρωτάθλημα στην πόλη, βγει ο κόσμος. Στις εκκλησίες, χιλιάδες περισσότερος κόσμος εμφανίστηκε, λέει, μετά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, σε εκκλησίες μας. Χιλιάδες περισσότερος κόσμος, χαρούμενος. Φίλε, να πω κάτι. Κυκλοφοράς την πόλη ψηλωμένος. Το αφήνω για την άλλη εβδομάδα. Οι πανηγυρισμοί με απογοήτευσαν. Ποιοι πανηγυρισμοί? Και το λένε όλοι. Πού? Λευκός Πύργος αριθμητικά απογοήτευση τεράστια. Πάρα πολύ περίεργο. Τίποτα πανεγιώ. Γι' αυτό και τα πλάνα μένανε όσο πιο κλειστά γινόταν. Δεν μπορεί να ανοίξει το πλάνο, φίλε. Είναι η επαρχία. Είναι η επαρχία. Δεν μπορεί να ανοίξει το πλάνο. Είναι η επαρχία. Και μου έκανε εντύπωση, δεν άκουσα ολόκληρη η Ανατολική Θεσσαλονίκη μία κόρνα. Και εγώ ξεκίνησα να δεν κορνάρω, ρε φίλε. Ήταν όλοι κάτι. Ήταν όλοι κάτω. Κοιμάται ο κόσμο μεσημέρι, τα πηγαίνουμε στην μπάρα και δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα μπω στο τρυπάι να ακούω. Δεν θα ακολουθήσω ότι. Την προπαγάνδα, την αρνητική σου προπαγάνδα, δεν την ακολουθήσω. Εγώ περίμενα να γκρεμιστεί η πόλη, πλάκα μου κάνεις εσύ. Εγώ λέω τρεις μέρες θα φύγω, είπα να φύγω. Είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Εμείς αυτά τα κάνουμε. Είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Λοιπόν, να σε προβληματίζει πιο πολύ ότι ένας ακροατής σου είναι από την Καβάλα, μένει στην Τούμπα και είναι Παναθηναϊκός, που το λιγότερο θα πρέπει να είναι Καβάλα, ας πούμε.
Μα δηλώνει, έτσι. Είναι καβάλα, είναι ΑΟ. Είναι ΑΟ καβάλας λοιπόν, και είναι έτσι. Και... αυτό να σε προβληματίζει περισσότερο από τα άμα δεν ακούσει και μια κόρνα. Εγώ τώρα άκουσα μια κόρνα. Είμαι εδώ. Είμαι μπροστά άκου σου μια κόρνα. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι ακόμα πανηγυρίζουνε. Άκου να σου πω. Άκου να σου πω. Έγινε λοιπόν. Αυτό, στορκίζομαι στον Παναγιώτη, θα το πω και πιο αναλυτικά. Μην ορκίζεις, εντάξει. Ήμουν τώρα πάνω Καστοριά. Ναι. Ήμουν τώρα πάνω. Μια κόρνα. Όχι, θα σου πω. Μίλησα με 300 παοξίδες. Παντού γραμμένο σε όλη την πόλη, πάω σε κάποια σημεία πραγματικά πληγώνομαι. Ειλικρινά. Ειλικρινά πληγώνομαι γιατί είναι έργα τέχνης και απάνω έχουν έρθει πάω. Τι να κάνω, τα πάρουν. Και σταματάω σε ένα μαγαζί, μπαίνω μέσα, είναι ο τύπος με τη γυναίκα του. Η γυναίκα του τρόμαξε και ένας φίλος τους. Η γυναίκα του τρόμαξε όπως μπήκα. Λέω ρε φίλε, μπορώ να σε αγκαλιάσω. Μου λέει ο άνθρωπος. Εμένα λέει γιατί. Λέω επιτέλους ρε φίλε. Είδα κασκόλ και φωτογραφία Καστοριά. Λέει, έχεις δίκιο. Σε ένα μαγαζί, σε ένα μαγαζί στην Καστοριά, είδα, η Καστοριά δεν υπάρχει, έσβησε. Να σου πω το ποσό, θα ξαπλώσεις. Για 10.000 ευρώ δεν υπάρχει καν στην Β' ΕΠΣ Καστοριάς, πονάει η καρδιά μου. Βλέπεις, αυτό είναι, αυτό αυτό, εκεί τα παιδιά, εκεί τα οδηγείτε. Όχι, αγόρι μου γλυκό. Ανδρέα, άκου τώρα τι κάνει. Εκεί τα οδηγείτε. Εκεί τα οδηγείτε. Τόσα χρόνια που έγινε ο Ολυμπιακός Τσουλού και τα παιδάκια, ας πούμε στην Πελοπόννη, την Καλαμάτα, γινόταν Ολυμπιακή Παναθηναϊκή και τα λοιπά. Ένα λεπτό. Τώρα το νοιάζει. Τώρα το νοιάζει. Ένα λεπτό μόνο θέλω και θα κλείσω και επειδή δεν θέλετε. Επειδή όλο αυτό, όλες αυτές τις γιορτές τώρα ακουστήκανε πολλά με πεθερές και λοιπά, όλοι πήγαν στα τραπέζια με πεθερές, από ένα ανεκδοτάκι θα κλείσω και θα πείτε ό,τι θέλετε, ναι. Λοιπόν, πώς λέγεται στα ισπανικά η μητέρα? Μάδρε. Μάδρε. Και η πεθερά? Πέθρα. Λεπούτα μάδρε. Κλείσε ρε αλή τη μέρα που είναι. Κλείσε. Λοιπόν, στον στρατό ο Τσαλτίδης θα ήταν το βίσμα και εσείς οι μαύροι που θα κάνατε την σκοπιά του. Ο Δημήτρης Αλικάκος έβγαλε βιβλίο για το Άγιο Φως που αποδεικνύει εκεί πέρα κόβεται αγαπημένο Χρήστο. Σου ευχόμαστε όλοι εδώ. Χρόνια πολλά με υγεία πάνω απ' όλα και ευτυχία. Και τώρα προσδεθείτε. Πάμε σε μήνυμα του θαλαμοφύλακα οπαδού του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει. Το πρώτο κομμάτι δηλαδή είναι. Ρε εσύ, Παναγιώτη, να κλείνουμε σιγά σιγά. Ναι, γιατί ήθελα να προλάβω να πάω. Το μήνυμα. Α, ξέρω, θες να μείνεις 5 λεπτά. Όχι, εγώ θα φύγω. Εντάξει. Χρήστο, θα αφήσει εσύ. Θα κλείσει η αγάπη. Λοιπόν, λέει ο θαλαμοφύλακας. Για δύο πράγματα στον κόσμο δεν υπάρχουν αποδείξεις. Κοίτα το για το Αποστόλη. Ένα είναι το Άγιο. Η λέξη εισαγωγικά, φως, που με μία live με... Εδώ είναι το ύφος, το πανουτσικό. Που με μία live μετάδοση μέσα από τον τάφο θα τελείωνε η όποια καχυποψία. Αν υπάρχει κάποιος που αμφιβάλλει, μπορεί να... Έχουμε 2019, έτσι. Εδώ μας έβγαλε τώρα, στην εκπομπή, όσο την ακούσατε στην αρχή, συνδεθήκαμε με τον Χόρχε στο Λονδίνο, τον βλέπαμε, μας έβλεπε, τον ακούγαμε, μας άκουγε. Χαβαλέ, με ένα κινητάκι. Έτσι, όχι το δικό μου είναι ξεπερασμένο. Είναι το 97. Έτσι, πολύ απλά, για το Άγιο Φως, με μία live μετάδοση, μέσα από τον τάφο, θα τελείωνε η όποια καχυποψία. Και δεύτερον, το μοναδικό πρωτάθλημα του Άρη, το 97-98, από το οποίο δεν υπάρχει ούτε μία φωτογραφία. Οπότε, Αποστόλη, ρουφάς το μήνυμα και βγαίνεις τηλεφωνικά την Πέμπτη να απαντήσεις σε αυτόν τον απρεπέστατο τον θαλαμοφύλακα. Συνοπαδός σου, έτσι. Παοξής. Πάοκ ο ένας, πάοκ ο άλλος. Εντάξει, τι να βρείτε μία άκρη. Ναι. Παιδιά, έχουμε πολύ. Είπαμε, γιατί κάποιοι μου ανοίγετε τώρα το ραδιοφωνό σας, δεν βάζουμε κανένα θέμα, εννοείται, όχι απλά σήμερα. Συγγνώμη. Ούτε την Πέμπτη. Είδες Λίντσα στο Βίλα. Όχι, αυτό πόσο Παναγιώτη. Δεν έχεις μάθει τι γίνει. Όχι. 8-6. Δεν θέλω να το πω. Ανέβασε λίγο, Χριστό. Ανέβασε λίγο. Ναι. Α, ναι. Γραμμή. Ναι. Πάμε, ναι. Πάμε, γραμμή. Πάμε, θα σου πω. Ναι. Θα σου πω. Με φίλε τρομάζω. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Χριστός Ελέση. Αληθώς ο Κύριος, κύριε Βασίλη. Κύριε Βασίλη. Είσαι εσάς και όλους τους ακροατάς. Να είστε καλά. Ήσασταν στο Άγιο Όρος. Μακάρι μη δόντες και πιστεύσαντες. Τώρα ναι. Ναι, εντάξει, ωραία. Τώρα μου το κλείσει. Εντάξει, το πας στο μεταφυσικό, έκλεισε. Εντάξει, οκ. Ναι, εντάξει, έτσι είναι, ναι, το καταλαβαίνω, έτσι είναι. Για τα μηνύματα. Πρώτον και κύριον, το φως. Κάτσε, εδώ, η απάντηση είναι στο μήνυμα του θαλαμοφύλακα, έτσι. Ότι κάνεις μία live μετάδοση
από μέσα, από τον Άγιο Τάφο και τελειώνουν. Έγινε live μετάβαση, αγαπητέ μου Μάρια, και εσύ ως Θεσσαλονικιός θα έπρεπε να το θυμίσεις με τον πατέρα Μητροφάνη. Τι έγινε, έδειξε το φως που ανάβει μόνο του, τι έγινε. Πότε το έγινε. Το 1968. Το 1968 έγινε και δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί να ξαναγίνει, δεν ξέρεις την ιστορία του πατέρα Μητροφάνη. Μπείτε, γκουγκλάρετε, διαβάστε τα βιβλία για να δείτε τι έγινε. Κοίταξε, γιατί, να σου πω κάτι. Γίνει, επειδή σέβομαι την πίστη και πιστεύω και εγώ με τον τρόπο που λες, μέχρι ένα σημείο, ναι. Αλλά απ' την άλλη τώρα, ναι, δηλαδή δεν κατάλαβα γιατί να μην γίνει. Άκου να δεις. Ξέρω, μου πει ο Παπαδόπουλος τώρα ότι στο σπίτι μου αναβλύζει, ξέρω εγώ, πράσινο νερό. Ένας γέροντας αναχωρητής του Σαμουήλ, ναι, είπε ότι η πίστη είναι μια γνώση βαθιά μας στην καρδιά μας χωρίς να γνωρίζουμε το γιατί. Σωστό, εντάξει. Εκεί κλείνουν όλα, εντάξει. Όταν θα γίνει, όχι δεν κλείνουν εκεί, όταν θα γίνει η κλίση όπως πρωτοεμφανίστηκε στον άνθρωπο Αβραάμ και του απάντησε ποιος είσαι που μη μιλήσει ενώ δεν τον βλέπει και λέει «Ον», ναι, και έπειτα άρχισαν οι θεοφανίες, mm, περιγραφόμενες και σε όλη την Παλιά Διαθήκη αλλά και στην Κοινή Διαθήκη. Από εκεί και πέρα είναι όλα εκ του πονηρού και του παιδισσού. Ναι. Ο Ιησούς ήρθε, έζησε ως άνθρωπος, η ιστορία του Ντάγκαν που του φάνηκε αστεία περιγράφεται στο Ρωμαϊκό Δίκαιο διότι παγκοσμίως εγένετο η πρώτη απογραφή, αλλιώς αλίμονό μας, και καταγράφει η μητέρα το επίτοκος και έπειτα το παιδί που εγεννήθη. Έτσι βγήκαν τα αρχεία, είναι καταγεγραμμένα εις των Ρωμαϊκών δίκαιων. Όπως και η καταδίκη του και η θανατική του ποινή. Όταν δε ο Κιντερίων όπως περιγράφεται στα Ευαγγέλια, επειδή δεν γνώριζαν οι Απόστολοι το όνομά του, είναι ο Εκατόνταρχος, πήγε πελιδνός και ενημέρωσε τον Πιλάτο ότι εστίς η γη, καλά το είχε νιώσει και ο Πιλάτος, και ότι βγήκε φως τεράστιο, η πέτρα άνοιξε και μέσα το μνημείο είναι άδειο, τι περιμένει δηλαδή κάποιος. Εκ το πονηρού δεν το δέχεται. Μας. Και να σκεφτείς ότι δεις, δεν πίστευε ούτε στη Μαυγαλινή, ούτε στους υπόλοιπους Αποστόλους που είχε εμφανιστεί ο Ιησούς όταν ανιστήθη στους μαθητάς, ο Θωμάς. Ναι. Τον οποίο τη μεγάλη του χάρη θα γιορτάσουμε την Κυριακή. Ναι. Και όταν πλέον του είπε Θωμά, εδώ είμαι, λέει, τι ψάχνεις με τα αδέρφια σου. Ωραία, τώρα στη βράση που λένε, κύριε Βασίλη, αυτό που λέει ο θαλαμοφύλακας. Κάνε μου μία live μετάδοση μέσα από τον τάφο. Είναι ασέβεια. Είναι ασέβεια. Είναι ασέβεια να σου πω γιατί, διότι η προσευχή είναι η ειδική. Mm. Ομιλείς για το άκτιστον και άδειτον φως του Θεού, διότι ο Θεός είναι φως. Mm. Το περιγράφει στο άρθρο του, πιστεύω μας, φως εκ φωτός. Δεν μπορεί να το εκλάβει άλλος πλην από τον χριστιανό ορθόδοξο και γι' αυτό δεν τον αποδέχεται κανείς. Ασέβεια, κύριε Βασίλη. Όχι μόνο στο θέμα αυτό, αλλά και σε πολλά άλλα θέματα. Κύριε Βασίλη, ασέβεια μπορεί να είναι και μια κάμερα μέσα στην εκκλησία. Όχι, όχι, είναι τελείως διαφορετικό. Γιατί? Η κάμερα μέσα στην εκκλησία μπορεί να τη λειτουργήσει όπως λειτουργούν σε όλους τους ναούς. Δεν μπορείς να μπεις στα άδετα των αδύτων που είναι το ιερό θυσιαστήριον. Εκεί που γίνεται το ταφικό μνημείο του Ιησού και κάθε Κυριακή κάνει, κλωνοποιεί το σώμα και το αίμα του Κυρίου για να κάνει στη Θεία Μετάληψη. Μάλιστα. Ορισμένα πράγματα έχουν και όρια. Εντάξει, είναι κατανοητό, κατανοητό. Ωραία. Από εκεί και πέρα το είπαμε. Ναι. Όποιος δεν με άκουσε και θα ομολογήσει το όνομά μου στους ανθρώπους, ούτε και εγώ θα ομολογήσω για αυτόν έμπροσαν του πατέρα μου. Όλοι, δίκαιοι και άδικοι, άσπρη, μαύρη, κόκκινη, κίτρινη, θα βρεθούμε επί του φοβερού βήματος του Ιησού. Αυτός θα κρίνει. Ωραία. Εμείς απλά σχολιάζουμε, mm-hmm, χωρίς να κριτικάρουμε, mm-hmm, ή να λιδωρούμε τους άλλους. Ωραία, κύριε Βασίλη, πριν κλείσουμε μια ερώτηση. Αν θέλετε απαντάτε, ήσασταν στο Άγιο Όρος? Εννοείται τώρα τις Άγιες ημέρες? Ναι, ναι. Όχι, όχι. Ωραία, κύριε Βασίλη. Η ιδιότητά μου
Έχω να πάω από την εποχή που έπαθα τον blackout με τα μάτια. Μάλιστα. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη, να είστε καλά, να μας φωτίζετε το νου. Εσείς το ίδιο και όλοι οι ακροατές μας. Μας φωτίζει καλά, η παρουσία σας, ούτως ή άλλως. Ακόμη και σε αυτούς που αμφισβητούν τα όσα λέτε, στην ουσία τους δίνετε την τροφή για να σκεφτούν και να και να και να. Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, παιδιά, βγάζουμε τον νικητή. Ήταν αδύνατο μεγάλη εβδομάδα να βγω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Κιώση που ήταν μαζί μας σήμερα και έκανε τα μαγικά του. Λίγο υποπίεση κλείνουμε για να προλάβω. Θέλω κάτι που έχει να κάνει με τη δουλειά. Έρχονται πάρα πολλά θέατρα αυτές τις μέρες. Ελπίζουμε την Πέμπτη κάτι να σας δίνουμε. Δεν έχουμε αύριο εκπομπές. Την Πέμπτη εδώ πέρα, κανονικά στο Λίμπερο. Πρώτα ο Θεός ή το κάτι άλλο που υπάρχει εκεί πέρα ψηλά, τέλος πάντων, το ανώτερο, να μας έχει γερούς. Την Πέμπτη να είμαστε εδώ πέρα, 10 η ώρα κανονικά, 10 με 12. Τρεις ήταν οι συμμετέχοντες. Σάββας Δελιγιανίδης είναι ο νικητής. Είχαμε τον Σάβα, τον Γιώργο και την Μαρία. Σάβας Δελιγιανίδης μας λέει σε ποια υπηρεσία δουλεύει. Κινητό τελειώνει σε 266. Επειδή Σάβα λείπει η Μαριλής σήμερα, θα σε ειδοποιήσει το πρωί της Πέμπτης. Παναγιώτη, κάνε, έχει τον σχέση, ναι, φίλε, μην το ξεχάσουμε και δεν το δώσουμε. Δηλαδή το μήνυμα την Πέμπτη. Ναι, παλικάρι μου. Δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου ή το ένα οράσιος είναι δικά σου, αγαπητέ Σάβα, έτσι. Μπράβο σου, χίλια μπράβο και στους τρεις που είστε στο δημόσιο και δουλεύετε σήμερα. Χίλια μπράβο, παιδιά. Να είστε καλά. Ωραία. Αυτά. Λοιπόν, αυτά τα λέμε την Πέμπτη. Αυτά το υπέρον δεν ξέρω, άνοιξε σήμερα. Πάω να περάσω να δω αν άνοιξε. Γεωργίου Παντρέου, 25, μας ταΐζει το υπέρον εκεί πέρα. Αύριο να έχετε μια όμορφη επαναστατική Τετάρτη. Έτσι, γιατί δεν είναι αργία. Είναι απεργία.